Φίλες και φίλοι, για χαρά. Θα κάνουμε ένα μάθημα που απευθύνεται κυρίως σε ειδικευόμενους συναδέλφους, παθολόγους ανατόμους. Το κάναμε χτες ζωντανά, αλλά δεν μας πέτυχε πολύ η αναμετάδοση, η καταγραφή του. Οπότε θα αναγκαστούμε να το κάνουμε κονσέρβα και θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο για να είναι ενδιαφέρον όσον αφορά το περιεχόμενο, τουλάχιστον να το αναπτύξω σωστά. Αλλά φυσικά δεν θα υπάρχει το βασικό που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει κάθε μάθημα, πόσο δε μάλλον μάθημα που απευθύνεται σε ειδικευόμενους νεότερους συναδέλφους, που είναι η αλληλεπίδραση. Ελπίζω μια άλλη φορά να τα καταφέρουμε να πετύχουμε την αναμετάδοση και να υπάρχει το αρχείο με την αλληλεπίδραση, γιατί τουλάχιστον στο χθεσινό μάθημα με εντυπωσίασε η διάθεση των παιδιών να μοιραστούν τις απορίες τους και τις γνώσεις τους μαζί μου, και πάντα στους ειδικευόμενους πρέπει οι παλιότεροι να δίνουμε την ενθάρρυνση να μας ξεπεράσουν. Σίγουρα εγώ βλέπω σε πολλούς από αυτούς ικανότητες πολύ μεγαλύτερες από τις δικές μου και το χαίρομαι πάρα πολύ, οπότε κάνω ό,τι μπορώ να τους βοηθήσω να πατήσουν γερά στα πόδια τους, να έχουν συνέστηση των δυνατοτήτων τους αλλά και των περιορισμών που έχει η ειδικότητά μας, μέσα στην οποία κινούμαστε και υπηρετούμε, και να μπορούν έτσι να προχωρήσουν καλά στην δουλειά τους και στη ζωή τους. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, να δούμε λίγα πραγματάκια για τα μείζωνα και τα ελάσσονα κριτήρια για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Μείζωνα, να διευκρινίσουμε, δεν σημαίνει παθογνωμονικά, ότι δηλαδή αυτό το κάνει μόνο ο καρκίνος, αλλά είναι βέβαια κύρια γνωρίσματα του καρκίνου, η αρχιτεκτονική διαταραχή, κυρίως μικροαδενικοί σχηματισμοί που έχουν μια διηθητική ανάπτυξη, είτε διατάσσονται άτσαλα, άτακτα, έτσι διάσπαρτα ως προς το μειώδες υπόστρωμα, διακόπτουν τις μυϊκές ίνες, ή αν υπάρχουν καλοήθεις αδένες που πάντα πρέπει να τους αναζητάμε για να συγκρίνουμε τους όποιους ύποπτους με αυτούς, θα πρέπει η διάταξή τους ως προς τους καλοήθεις να είναι ή ανάμεσά τους ή ακόμα πιο χαρακτηριστικά για τον καρκίνο, γύρω-γύρω. Δηλαδή, οι άτυποι αδένες είναι καρκινικοί συχνότατα όταν περιτριγυρίζουν καλοήθεις αδένες, όπως συμβαίνει κατ' εξοχήν στο πρότυπο 3 του Gleason, αυτό δηλαδή που ιστολογικά είναι μέτρια διαφοροποίηση, αλλά κλινικά θεωρείται καλή διαφοροποίηση με την έννοια ότι έχει ελάχιστο μεταστατικό δυναμικό, το αμυγές πρότυπο 3. Επίσης, μια άλλη αρχιτεκτονική διαταραχή είναι οι ιθμοειδείς αδένες, που έχουν άτυπα κύτταρα φυσικά, που είναι πάρα πολύ σύνθετοι οι αρχιτεκτονικοί τους για να ενταχθούν στο πλαίσιο υψηλόβαθμης προστατικής ενδοεπιθυλιακής νεοπλασίας. Οπότε αυτοί μπορεί να αντιστοιχούν είτε σε πρότυπο 4, το οποίο μάλιστα έχει και το αυξημένο μεταστατικό δυναμικό από τις άλλες αλλοιώσεις που εντάσσονται στο ίδιο πρότυπο, το 4 της χαμηλής διαφοροποίησης. Οι ιθμοειδείς καρκινικοί αδένες χρήζουν ιδιαίτερης μνήας, γιατί έχουν μεγάλο μεταστατικό δυναμικό. Αλλά αν έχουν βασικά κύτταρα, κάποια τουλάχιστον, τότε η τόσο σύνθετη αρχιτεκτονική μας οδηγεί στο ενδοπορικό καρκίνωμα, που είναι εξορισμού υψηλόβαθμης κακοήθειας καρκίνωμα και αυτό. Άλλο βασικό στοιχείο είναι η απουσία βασικών κυττάρων, να υπάρχουν δηλαδή μόνο ενός τύπου κύτταρα, κυψελιδικά εν προκειμένου, κύτταρα δηλαδή εκρητικά σε ό,τι αφορά το κυψελιδικό καρκίνωμα, και η πυρηνική ατυπία που συνίσταται και στη διόγκωση, πολύ σημαντική και η διόγκωση των πυρήνων, και στα πυρήνια που είναι προβάλλοντα εφόσον τα βλέπουμε στο δεκάρι φακό, και σίγουρα είναι ένα μείζον κριτήριο για τη διάγνωση του καρκίνου, αλλά τίποτα από αυτά τα τρία, παρά τη μεγάλη σημασία τους για τη διάγνωση του καρκίνου, δεν είναι παθογνωμονικό. Οπότε δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε ένα από αυτά, αλλά πρέπει να τα συνδυάσουμε για να προσεγγίσουμε τη σωστή διάγνωση του καρκίνου και να τα συνδυάσουμε και με ελάσσονα κριτήρια, όπως είναι η λεπτή έτσι, υποκίανη βλένη που μπορούμε να βλέπουμε στους αυλούς των καρκινικών αδένων, οι ροζάμορφες εκρήσεις, η μητωτική δραστηριότητα ή τα αποπτωτικά σωμάτια, αν βλέπουμε, είναι και αυτό στοιχείο υπερκακοήθειας, κρυσταλλοειδή μέσα στους αυλούς, δηλαδή γεωμετρικές δομές, παρακείμενα να υπάρχει υψηλό βαθμό πίνα, αλλά να είναι σε ικανή απόσταση, ούτως ώστε αυτό που βλέπουμε εμείς σαν καρκίνο προτύπου 3 να μην είναι έτσι προεκβολές του πίν, της προστατικής ενδοεπιθυλιακής νεοπλασίας, το κυταρόπλασμα να αρχίζει να αποκτά έτσι μια πιο φούξια
χρειά να είναι τέτοια αμφίφυλο, να πηγαίνει προς βασίφυλο δηλαδή, και οι πυρήνες να είναι υπερχρωμικοί. Είναι ένα στοιχείο και αυτό πυρηνικής ατυπίας που συνηγορεί για καρκίνο ή και για πυν βέβαια. Καμιά φορά, εφόσον το πυν βέβαια πρέπει να κρατάει βασικά κύτταρα. Ας δούμε και τα παθογνωμονικά. Αυτή εδώ είναι η βλενώδη συνοπλασία, τα κολαγονώδη αυτά εδώ μικροοζεία, που οι καρκινικοί αδένες καλό είναι να αποφεύγουμε τη διαβάθμιση της κακοήθειάς τους σε αυτές τις περιοχές, γιατί λόγω αυτών των οζυδίων, έτσι, των κολαγονωδών μικροοζυδίων, μπορεί κάπως να, να τα υπερδιαβαθμίσουμε όσον αφορά το πρότυπο του Gleason. Οπότε καλό θα είναι να μην στηριζόμαστε σε αυτές τις περιοχές για το πρότυπο της βλενώδους συνοπλασίας, ούτε βέβαια στην περινευριδιακή διήτηση, γιατί και εδώ οι αδένες, όπως κλασικά πρέπει γύρω-γύρω να πηγαίνουν από τον νεύρο, καμιά φορά δίνουν μια ψευδή εντύπωση συγχώνευσης και μπορεί να μας αυξήσει το πρότυπο κατά Gleason ψευδός. Βέβαια, για να στηριχτούμε στη διάγνωση καρκίνου, θα πρέπει οι αδένες να έχουν κάποια στοιχεία ατυπίας, τουλάχιστον πυρηνικής, και να είναι κυκλοτερός φερόμενοι στο νευρικό κλάδο, δηλαδή να τον περιτριγυρίζουν γύρω-γύρω. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δεν είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για περινευριδιακή διήθεση. Αν αλλού έχουμε βάλει διάγνωση καρκίνου και είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει καρκίνος, τότε μπορούμε να αναφέρουμε περινευρική διήθεση και ας μην είναι κυκλοτερός φερόμενοι οι καρκινικοί αδένες στο νεύρο. Αλλά αν είναι να στηριχτούμε για τη διάγνωση καρκίνου σε αυτό το παθογνωμονικό εύρημα, θα πρέπει οι αδένες και να έχουν την ατυπία, κάποια ατυπία τουλάχιστον, σαν καρκινική, που συχνότατα έχουν ατυπία κάποιου βαθμού, και να είναι κυκλοτερός φερόμενοι στο νεύρο. Και βέβαια υπάρχουν και οι σπειραματοειδείς δομές που μοιάζουν με ηθμοειδή, αλλά έχουν και αυτόν τον κενό χώρο, θυμίζοντας τα σπειράματα, και αυτοί φυσικά δεν χρήζουν ιδιαίτερης μνήας, όπως χρήζουν οι ηθμοειδείς αδένες στο πλαίσιο του προτύπου 4. Αυτά τα τρία λοιπόν είναι τα παθογνωμονικά. Να τη, η βλενώδη συνοπλασία, έτσι, με κάποια προβλήματα έτσι, που μας δημιουργεί στη διαβάθμιση της κακοήθειας. Καλό θα είναι να μην λαμβάνουμε υπόψη, όπως είπαμε, αυτές τις περιοχές για να βγάζουμε το πρότυπο του Gleason. Η πλήρης έτσι, παθογνωμονική του καρκίνου, περινευριδιακή διήθηση, κυκλοτερός, γύρω-γύρω στο νεύρο, πάντα με κάποια στοιχεία ατυπίας στους πυρήνες των κακοήθειων σχηματισμών, και η σπειραματοειδής δομή που μιμείται το σπείραμα. Ουσιαστικά είναι αυτός εδώ η σύνθετη καρκινική δομή που θυμίζει τον θύσανο, έτσι, τον σπειραματικό θύσανο των τριχοειδών, μέσα σε ένα χώρο που θα θυμίζει ίσως και τον ουρικό χώρο του σπειράματος. Έτσι. Αυτή είναι παθογνωμονική για κακοήθεια. Και φυσικά ένα άλλο στοιχείο, μπορούμε να το δούμε και στην βιοψία διαβελώνησης, η εξωπροστατική διήθηση, που φυσικά μόνο ο καρκίνος μπορεί να βγει στα περιπροστατικά μαλακά μόρια, όπως βλέπουμε εδώ, να διηθεί τον λιπόδη ιστό. Γενικά τώρα είναι κάποια κριτήρια που συνηγορούν και κάποια που δεν συνηγορούν για καρκίνωμα. Υπερκαρκινώματος συνηγορεί το διηθητικό πρότυπο, οι μικροί αδένες, κάποιοι συνοστιζόμενοι αδένες. Πυρηνικά να έχουμε προβάλλοντα πυρήνια που διακρίνονται στο δεκάρι φακό, πυρηνική διόγκωση, υπερχρωμία, μυτώσεις ή αποπτωτικά σωμάτια. Κυταροπλασματικά να γίνεται αμφίφυλο το κυταρόπλασμα και έτσι όπως είναι τα αδένια να έχουν μια ομαλή προάβλεια, παρυφή, να μην έχουν τη θυλώδη πτύχωση δηλαδή που έχουν οι καλοήθεις αδένες ή οι αδένες του πιν. Και μέσα στον αυλό, αν βλέπουμε κάποιες έτσι υποκείανης απόχρωσης βλενώδης εκρήσεις ή ροζ άμορφες εκρήσεις, όχι αμυλοειδή σωμάτια, άμορφες ροζ εκρήσεις, ή και κρυσταλλοειδή με γεωμετρικά σχήματα δηλαδή, συνηγορεί για καρκίνωμα. Συνηγορεί, δεν αποδεικνύει, έτσι. Αρχιτεκτονικά, αν υπάρχει μια λοβώδης διάταξη, είναι ενάντια στην κακοήθεια, να υπάρχουν έτσι μεγαλύτεροι αδένες, το μεγάλο μέγεθος δηλαδή, να έχουν διακλάδωση οι αδένες, να είναι διακλαδιζόμενη μέσα η διαμόρφωση της επένδυσής τους της επιθυλιακής, πυρηνικά χαρακτηριστικά, να βλέπουμε προβάλλοντα πυρήνια σε μικρούς αδένες, αλλά να είναι πολύ κοντά σε εστίαση ψηλόβαθμης προστατικής ενδοεπιθυλιακής νεοπλασίας, να βλέπουμε πυρηνικές μεταβολές παρόμοιες με παρακείμενους περιφερικά διατασσόμενους καλοήθεις αδένες, στους οποίους οι ύποπτοι αδένες φαίνονται να μεταχωρούν, δηλαδή να έχουμε κάποιους αδένες που τους βλέπουμε ότι είναι καλοήθεις και να
μεταχωρούν σε αυτούς που φαίνονται κάπως ύποπτοι. Αυτό δεν βοηθάει για διάγνωση καρκίνου. Και να έχουμε και φλεγμονή που κάποιου βαθμού πυρηνική ατυπία δικαιολογείται, αντιδραστική, αλλά βέβαια δεν αποκλείεται καμιά φορά μέσα στη φλεγμονή να είναι καρκίνος. Πάντα όταν έχουμε μια πολύ πυκνή φλεγμονή, με πολύμορφο έτσι κυταρικό διήθημα, ουδετερόφυλλα, μονοπύρινα, ιστιοκύτταρα, έτσι, φαγοκύτταρα, γιγαντοκύτταρα, είναι η μη ειδική κοκκιωματώδης προστατήτητα που εκτινάσει και το PSA και έχει ένδειξη βιοψίας. Πριν την διαγνώσουμε, ας βεβαιώσουμε ότι μέσα σε αυτή δεν υπάρχουν επιθυλιακά στοιχεία, οπότε να υπάρχει ένα συνυπάρχον, ας πούμε, καρκίνωμα που μπορεί να διελάθει την προσοχή μας λόγω της πολύ πυκνής φλεγμονής, που είναι και από τις περιπτώσεις που μιλάμε για προστατήτηδα δηλαδή και ιστολογικά σπάνιες περιπτώσεις αυτές. Κυταρόπλασμα, αν είναι οχρό διαυγές, μοιάζει με τον φυσιολογικό αδένων. Αν υπάρχει χρωστική, αυτή η χρωστική της λιποφουσκίνης που κυρίως στον προστάτη είναι στο επιθύλιο των κυττάρων, των νεκριτικών, είναι έτσι κεραμιδή, ενώ αντίστοιχα στις σπερματοδόχες λικίθους και στους εξπερματιστικούς πόρους είναι έτσι πιο χρυσοκίτρινη καφέ. Η χρωστική λοιπόν είναι εναντίον της διάγνωσης καρκίνου. Να υπάρχει έτσι ατροφία με λίγο κυταρόπλασμα που θα δίνει βασίφιλη εμφάνιση, όπως να υπάρχει ένας σχηματισμός στην διαμόρφωση έτσι της παρυφής της προάβλειας των αδενικών σχηματισμών ή θυλώδες πτυχώσεις. Και αυτά είναι στοιχεία καλοήθειας. Περισσότερο, έτσι, περισσότερο. Μέσα στον αυλό αν υπάρχουν αμυλοειδή, βεβαίως συνηγορεί υπέρ καλοήθειας, χωρίς να αποκλείει φυσικά τον καρκίνο, και η ίνωση ή η σκλήρυνση του στρώματος αυτή δεν την κάνει. Ο καρκίνος την κάνει βέβαια η σκληρυντική αδένωση, που είναι και ένα πολύ βασικό γνώρισμά της για να την καταλάβουμε. Και όταν υπάρχει φλεγμονή ή ασβέστωση, και αυτά είναι στοιχεία που απομακρύνουν από τη διάγνωση καρκίνου, χωρίς όμως να την αποκλείουν. Ας αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες εικόνες. Είναι εδώ κάποιοι αδένες, έτσι θα έλεγε κανείς λίγο συνοστιζόμενοι. Η σχέση τους ως προς το μειώδες υπόστρωμα, αν ενοχλεί λίγο, αν πάει να διασπάσει έτσι τη σύνεση του μειώδους υποστρώματος, θέλουμε να την ελέγξουμε, να σωστούμε χημικά, προσπαθούμε να αναδείξουμε το βασικό κυταρικό στίχο με μια κερατίνη υψηλού μοριακού βάρους. Έχει κάποια κύτταρα, λίγα, αλλά σε σωστή θέση, δηλαδή σε θέση που μοιάζει να είναι βασικό κύτταρο, οπότε υπάρχει μια έκφραση και επειδή οι άλλοι αδένες, οι ύποπτοι ας πούμε, είναι μορφολογικώς ταυτόσιμοι σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά τους χαρακτηριστικά με αυτόν εδώ που φαίνεται ότι έχει το βασικό κύτταρο, ουσιαστικά δεν διαφέρει δηλαδή αυτός που έχει το βασικό κύτταρο από τους υπόλοιπους, τους αθωώνει και τους υπόλοιπους. Άρα, για να βάλουμε διάγνωση καρκίνου θέλουμε παντελή απώλεια βασικού κυταρικού στίχου σε ικανό αριθμό αδένων, έτσι, και πάντα να συνεπικουρούν και άλλα κριτήρια. Δεν είναι παθογνωμονική η απώλεια βασικού κυταρικού στίχου, έστω και αν είναι σε ικανό αριθμό αδένων, με την διάγνωση του καρκίνου. Είναι ένα μείζον κριτήριο διαγνωστικό. Οπότε εδώ πέρα είναι συνοστιζόμενοι αδένες, προφανώς καλοήθεις. Ομοίως εδώ, σε αυτή την περιοχή με αυτούς εδώ τους ελαφρώς συνοστιζόμενους αδένες, λίγο αν μας δίνουν την αίσθηση ότι ενοχλούν το στρώμα, να, αυτή εδώ είναι απλή ατροφία, με τη βασίφλη εμφάνιση των αδένων επειδή έχουν χάσει κυταρόπλασμα, οπότε υπερτερεί η αιματοξυλίνη και μας μοιάζουν βασίφλοι. Αν θέμε τώρα να ελέγξουμε αυτήν την θέση, παρατηρούμε ότι εδώ όσο και να ψάξουμε, σαν να μην βλέπουμε πουθενά βασικό κύτταρο σε όλους τους ύποπτους αδένες, ενώ εδώ που φαίνονται τα βασικά κύτταρα είναι αυτούς που θεωρούσαμε όχι ύποπτους, αυτούς που θεωρούσαμε δηλαδή και μορφολογικά καλοήθεις. Οπότε τώρα σε αυτή την περίπτωση το αξιολογούμε αυτό, ότι δεν υπάρχει πουθενά βασικό κύτταρο σε ικανό αριθμό αδένων, αλλά δεν φτάνει για τη διάγνωση του καρκίνου, γιατί δεν πληρούνται άλλα μορφολογικά κριτήρια. Οπότε δίνουμε ότι υπάρχει μια υπόνοια κακοήθειας που δεν μπορεί να αποδειχθεί και επιβάλλει επανέλεγχο του ασθενούς, είναι ο άτυπος μικροκυψελιδώδης πολλαπλασιασμός. Αν θέλαμε να πάρουμε θέση, θα λέγαμε ότι εν προκειμένου είναι συνηγορητικός καλοήθειας, αλλά δεν είναι απαραίτητο να δεσμευόμαστε, γιατί μπορεί να μην επαληθευτούμε στην επόμενη βιοψία.
Οπότε να δίνουμε την διάγνωση αυτή του άτυπου μικροκυψελιδόδους πολλαπλασιασμού, ASAP, σκέτη. Έτσι. Και να επαναληφθεί ο έλεγχος όταν κρίνει ο ουρολόγος ότι είναι σωστό. Και εδώ βλέπουμε κάποιους αδένες, έχουν έτσι κάπως μία άτσαλη, θα έλεγε κανείς, διάταξη. Οι πυρήνες τώρα σε σχέση με άλλους παρακείμενους καλοήθης, να πούμε ότι διαφοροποιούνται έτσι ουσιωδώς, κάπως έτσι, κυρίως υπό μορφή διόγκωσης, θα έλεγε κανένας. Να, εδώ είναι ο καλοήθης με τη θυλώδη πτύχωσή του, εδώ. Κανένα ορατό πυρήνιο, απλώς. Έχουμε βάλει μεγαλύτερη μεγέθυνση από το δεκάρι εδώ πέρα. Κάτι δεν μας αρέσει. Κάνουμε την κερατίνη και δεν βγαίνει πουθενά σε κανέναν από τους ύποπτους αδένες. Δεν βγαίνει η κερατίνη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, λόγω του συναστισμού της κάποιας μικρής ατυπίας σε σχέση με τους αδένες που ξέραμε ότι είναι καλοήθης, να τα βασικά τους κύτταρα, η ελάχιστη πυρηνική διόγκωση, τα σπάνια διακριτά πυρήνια, το κυταρόπλασμα αν φαίνεται αμφίφυλλο, δεν θα το έλεγα. Η πλήρης όμως απώλεια βασικού κυταρικού στίχου είναι ένα βασικό διαγνωστικό στοιχείο, να μας πει ότι εδώ έχουμε έναν άτυπο μικροκυψελιδόδη πολλαπλασιασμό, που αν πιεζόμασταν θα μπορούσαμε να τον πούμε συνηγορητικό κακοήθειας. Καλό όμως είπαμε να μην κάνουμε τέτοιες εξειδικεύσεις, ας το δίνουμε σαν άτυπο μικροκυψελιδόδη πολλαπλασιασμό. Είναι μια οριακή περίπτωση μεταξύ διάγνωσης αυτού, δηλαδή του ΑΣΑΠ και του καρκινώματος. Ας δούμε αυτά εδώ. Σίγουρα έχουν ένα πρόβλημα με την έννοια του κάπως συνοστισμού. Μην πω και καμιά συγχώνευση καμιά ώρα και κάποιος αδένας εδώ που δεν φαίνεται απλώς, έτσι κακώς σχηματισμένος. Υπάρχει σοβαρή υπόνοια εδώ πέρα. Και όντως στην επόμενη βιοψία, αν αυτό δόθηκε άτυπος μικροκυψελιδόδης πολλαπλασιασμός, βρέθηκε καρκίνος που αποδείχτηκε και ανοσοϊστοχημικός με πλήρη απώλεια βασικού κυταρικού στίχου σε όλους τους ύποπτους αδένες και έτσι μετέπειτα είχαμε διάγνωση καρκίνου. Αυτή δηλαδή είναι ο ρόλος του άτυπου μικροκυψελιδόδους πολλαπλασιασμού, που είναι μια διάγνωση που καλώς είναι να δίνεται με φιδό, έτσι, γιατί ουσιαστικά επαναλαμβάνει τη βιοψία. Πρέπει ένα μικρό ποσοστό διαβελώνης βιοψιών να έχουν αυτό το χαρακτηρισμό. Τώρα, αν κάποιους άτυπους αδένες θα κάνουμε ανοσοϊστοχημία, θα σκεφτούμε ότι αν τα μορφολογικά ευρήματα συνηγορούν για κακοήθεια, η ανοσοϊστοχημική πλήρης απουσία βασικών κυττάρων και η θετική χρώση της ρακεμάσης θα τεκμηριώσει τη διάγνωση της κακοήθειας. Αν ναι, να γίνει η ανοσοχρώση. Αν όχι, θα πει η διάγνωση του άτυπου μικροκυψελιδόδους πολλαπλασιασμού, δηλαδή δεν θα πούμε ότι έχουμε μια υπόνοια που δεν μπορεί να το αποδείξουμε ότι είναι καρκίνος στο παρόν υλικό. Όταν η μορφολογία μιας άτυπης εστίας συνηγορεί υπέρ κακοήθεια, ας ξέρουμε ότι η αρνητική χρώση της ρακεμάσης δεν αποκλείει τη διάγνωση καρκίνου. Γενικώς η ρακεμάσια έχει μια περιορισμένη διαγνωστική εφαρμογή στον καρκίνο, δεν βοηθάει ούτε στα πολύ καλά διαφοροποιημένα καρκινώματα των ιστορικών προτύπων 1 και 2, βγαίνει και σε κάποιες αδενώσεις. Άτυπες αδενοματώδεις υπερπλασίες. Στο χαμηλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα δεν είναι σίγουρο ότι θα βγει. Πότε θα βγει λοιπόν? Θα βγει όταν έχουμε πρόβλημα να διαγνώσουμε το πρότυπο 3 του Gleason και θα την αξιολογήσουμε εφόσον έχει ένα ειδικό πρότυπο έτσι κοκκιώδες κατά μήκος της προάβλιας επιφάνειας των ύποπτων αδένων και αν δεν βγαίνει σε καλοήθεις αδένες που παράκυνται. Και αν βγαίνει στο στρώμα, επειδή καμιά φορά δίνει υπόστρωμα, δίνει θετικό υπόστρωμα, τότε πρέπει να είναι πολύ πιο έντονη σχέση σε σχέση με το υπόστρωμα, για να μπορέσει να αξιολογηθεί η ρακεμάση. Πάντως, να θυμόμαστε ότι είναι για το πρότυπο 3 του καρκίνου, του προστάτη. Εδώ έχουμε ένα καλοήθη αδένα με τη θυλώδη πτύχωσή του, τον βλέπουμε εδώ. Μάλιστα, και θέλουμε να εκτιμήσουμε αυτούς που είναι αρχιτεκτονικά λίγο περίεργοι, γιατί αυτόν τον βλέπω εδώ. Πάνε κάπως να τον περιτριγυρίσουμε, που είπαμε το ένα αρχιτεκτονικό κριτήριο για κακοήθεια. Βλέπουμε κάποια στοιχεία πυρηνικά που ίσως να μην μας αρέσουν, κάποια διακριτά πυρήνια. Αυτόν είπαμε τον βαφτίσαμε καλοήθη τον αδένα. Και όταν κάνουμε τη ρακεμάση, βγαίνει και στον καλοήθη αδένα που έχει βασικά κύτταρα, βγαίνει και στους ύποπτους, κάπως έτσι ασθενέστερα θα έλεγα από τον καλοήθη αδένα, άρα μη και αξιολογούμενοι. Όλοι αυτοί δεν έχουν βασικά κύτταρα, κάποιοι όμως από αυτούς έχουν, που είπαμε ότι αυτό θα
την είναι αθώος και τους υπόλοιπους, αν έχουμε τις αμφιβολίες μας, άντε και σε αυτή την περίπτωση να πούμε άτυπος μικροκεψελιδώδης πολλαπλασιασμός, γιατί είχαμε κάποια μορφολογικά κριτήρια, τα οποία κατά την κρίση μου το πιο βασικό είναι αυτή η διάταξη από τη μία και πάνε και από την άλλη μεριά αυτού του καλοήθους αδένα, το αρχιτεκτονικό δηλαδή πρότυπο, δεν μας βοήθησε η ανασωή στο χημεία να τεκμηριώσουμε διάγνωση κακοήθειας, ας μείνουμε στο ΑΣΑΠ. Εδώ είναι κάποιοι άτσαλοι έτσι αδένες, λίγο ταλαιπωρημένοι, με αμφίφυλο κυταρόπλασμα, ύποπτοι πολύ για καρκίνο. Έχουν τώρα μια χρώση για βασικά κύτταρα, η οποία όμως τουλάχιστον εδώ είναι σε λάθος θέση. Δεν μπορεί εδώ δηλαδή κάπως, δεν πάει τόσο πολύ να είναι βασικό κύτταρο. Οπότε θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτή την ανοσοχρώση, γιατί δεν μας πείθει ότι βγαίνει η κερατίνη υψηλού μοριακού βάρους σε βασικά κύτταρα. Οπότε πάλι μπορούμε να μείνουμε στον άτυπο μικροκυψελιδώδη πολλαπλασιασμό. Απ' την άλλη, εδώ αυτό το αμφίφυλλο κυταρόπλασμα, ο συνοστισμός, λίγο εδώ τα μυϊκά στοιχεία, δείτε το πώς έχει χωθεί αυτός ο μικρός αδένας ανάμεσα εδώ τα μυϊκά στοιχεία και η υποκείανη βλένη, αυτό ειλικρινά πηγαίνει για καρκίνωμα. Θες να το αποδείξεις με την ανοσοϊστοχημία, αν δεν υπάρχει αλλού κυρίως, κάνεις την ανοσοϊστοχημία, η οποία μάλλον σε μπερδεύει, γιατί βγάζει έτσι κάποια κύτταρα τα οποία αναρωτιέσαι να είναι βασικά κύτταρα αυτά, να είναι στη βασική θέση. Μήπως υπάρχει και ανώμαλη έκφραση της κερατίνης και στα καρκινικά κύτταρα, πράγμα που σπάνια έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Πάντα υπερτερούν τα μορφολογικά κριτήρια, γιατί τα ανοσοϊστοχημικά απλώς θα συμπληρώσουν τα μορφολογικά. Σε περίπτωση που δεν τα συμπληρώνουν, καλό θα είναι να τα αγνοήσουμε όταν δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ειδικές χρώσεις για τους ανοσοδείκτες των βασικών κυττάρων, γιατί εδώ πρόκειται για καρκίνωμα. Έτσι, η μορφολογία υπερτερεί. Όπως εδώ βλέπουμε άτυπους μικρούς αδενικούς σχηματισμούς, πολύ μάλιστα και ατελώς σχηματισμένοι, χωρίς αυλούς. Εδώ δηλαδή μορφολογικά θα πάμε και για τεσσάρι. Έτσι, όπως τους βλέπω, είναι αρκετοί και μακριά από άλλους καρκινικούς αδένες με αυλούς. Τους βλέπουμε έτσι άτσαλα να διατάσσονται εδώ και να διακόπτουν το στρώμα. Άντε να το αποδείξουμε με την ανοσοϊστοχημία. Η ρακεμάση θα έλεγα, βγαίνει και δεν βγαίνει, κάπως. Δεν θα μπορούσα να στηριχτώ σε αυτή. Οι δείχτες βασικών κυττάρων έχουμε κάνει και τους δύο. Η κερατίνη 903 αναδεικνύει τους καλοήθεις αδένες. Δεν βγαίνει στους μικρούς αδένες, οι οποίοι παραδόξως βγάζουν τον άλλο δείκτη βασικών κυττάρων, τον P63, γιατί καμιά φορά ο δείκτης αυτός, σπανιότατα φυσικά, μπορεί να εκφράζεται από αυτά καθ' αυτά τα καρκινικά κύτταρα. Άρα τον αγνοούμε, το P63, κρατάμε την 903, την κερατίνη υψηλού μοριακού βάρους, που δεν βγαίνει σε κανένα από τα μικρά. Πιάτε την ασθενή ανοσοχρώση της ρακεμάσης, την εκτιμάμε, δεν την εκτιμάμε. Εδώ την εκτιμάμε βέβαια, εδώ είναι μια αιστεία, εδώ πέρα βλέπουμε αυτούς τους αδένες που έχουν έτσι κάπως οχρό κυταρόπλασμα, λίγο προσαφρόδες θα το έλεγα, αλλά σίγουρα πάνε να περιτριγυρίσουν αυτήν εδώ τη δομή, αν βέβαια είναι αδενική, που νομίζω ότι είναι αδενική έτσι με κάπως αποπλατισμένη επένδυση, και συνοστισμό, να μια περίπτωση που είναι πολύ βοηθητική ανοσοϊστοχημία, διπλή ανοσοχρώση. Τα βασικά κύτταρα χαρακτηρίζουν τους καλοήθεις αδένες. Εδώ λοιπόν είναι οι καλοήθεις αδένες. Αυτός φαίνεται δεν θα ήταν αδένας που έλεγα. Αγγείο ήταν, μάλλον. Εδώ βέβαια που είναι αδένες, να βλέπουμε τους άλλους τους καρκινικούς. Βλέπετε κόβοντας φαίνονται και πράγματα βαθύτερα που δεν τα βλέπαμε πριν. Να λοιπόν καλοήθεις αδένες που κρατάνε το βασικό κυταρικό στίχο και πέριξ αυτών διατάσσονται οι καρκινικοί, οι οποίοι έχουν φυσικά παντελή απώλεια βασικού κυταρικού στίχου και θετική την ρακεμάση με ωραίο όμως πρότυπο, έτσι έντονα κοκόδες στην προάβλια παρυφή τους, χωρίς να βγαίνει ούτε στο στρώμα εδώ, ούτε στους καλοήθεις αδένες εδώ με τη θηλώδη πτύχωση και τα βασικά κύτταρα. Ωραία λοιπόν η ρακεμάση, εδώ πράγματι βοηθάει για τη διάγνωση αυτού του προτύπου 3, καρκινώματος. Σαφή τα στοιχεία λοιπόν εδώ. Το περιορισμένο καρκίνωμα δεν έχει ελάχιστο αριθμό, αδένων για να το διαγνώσουμε, αλλά βέβαια είμαστε κάπως κουμπωμένοι όταν έχουμε λιγότερους από 3 αδένες, να πεις καρκίνο τώρα, εντάξει, είναι κάπως extreme αυτό το πράγμα, κάπως εξεζητημένο. Η πιθανώς ελάχιστη έκπτωση δεν επηρεάζει σε τίποτα τη διαβάθμιση της κακοήθειας κατά γλίζων, έτσι.
Αυτό δεν έχει να κάνει με τον κλίζον. Τον κλίζον είναι η αρχιτεκτονική του καρκίνου, είτε είναι πολύ εκτεταμένος, είτε είναι όλος περιορισμένος. Ο όρος ΑΣΑΠ, είπαμε, όσο το δυνατόν, φιδός στη χρήση του, έτσι σε επιλεγμένες έτσι, περιπτώσεις που λέμε ότι υπάρχει υπόνοια και προσανατολίζει προς επανάληψη της βιοψίας. Να ένα περιορισμένο καρκίνωμα, το έχουμε εδώ πέρα δει λίγο, το έχουμε καταλάβει έτσι όπως πάνε εδώ ανάμεσα σε δύο αδένες μη καρκινικούς, κάποιοι μικροί αδένες, λίγο ενοχλούν το στρώμα, παντελής απώλεια βασικού κυταρικού στίχου σε όλους και ωραία έκφραση της ρακεμάσης σε όλους, βεβαίως είναι ένα πρότυπο 3 εδώ, 6 σκορ δηλαδή, 6 αθρηστικός βαθμός κατά γκλίζον, μέτρια η διαφοροποίηση ιστολογικά, είπαμε για τον κλινικό, καλή ουσιαστικά η διαφοροποίηση, και το συνεκτιμάμε αυτό, την πολύ περιορισμένη έκταση στο παρόν υλικό, το βαθμό κακοήθειας, ότι είναι το πρότυπο 3, δηλαδή αποκλειστικό, τα επίπεδα του PSA που εκτιμά ο ορολόγος, να δούμε αν θα χειρουργηθεί αυτός ο καρκίνος που ητάσσει σε τόσο μικρούς καρκίνους πρωτύπου 3, συνυπολογιζομένων και των άλλων παραμέτρων φυσικά, είναι η παρακολούθηση του ασθενούς. Επίσης, ένα καρκίνωμα με αρκετά αμφίφυλο κυταρόπλασμα, σε σχέση τουλάχιστον με το οχρό αυτού εδώ του καλοήθους αδένα, μια τάση έτσι να πάνε να τον περιτριγυρίσουν οι καρκινικοί αδένες, ομαλή θα έλεγα εδώ την προάβλια παρυφή, ένα πρότυπο 3. Να, εδώ είναι λίγοι αδένες, βέβαια, να είναι 3, αλλά τέτοια πυρηνική ατυχία φυσικά δεν θα μπορούσε τίποτα άλλο να τη δικαιολογήσει από τον καρκίνο. Οπότε, να, μια περίπτωση όλος περιορισμένου καρκίνου που είναι τέτοιου βαθμού η πυρηνική διόγκωση που επιτρέπει τη διάγνωσή του. Πάλι 3 υποπτιαδένες, διακρίνουμε κάποια πυρήνια, δεν θα τολμούσα να τα πω και προβάλλοντα γιατί έχουμε μεγάλη μεγέθυνση εδώ. Τα συγκρίνουμε με το παρακείμενο καλοήθεια αδένα εδώ με τη θυλώδη πτύχωση. Προσοχή όμως με τι τα συγκρίνουμε. Τα συγκρίνουμε με τα κύτταρα αυτά τα εκρητικά, έτσι, τα κυψελιδικά δηλαδή, όχι με τα βασικά, γιατί τα βασικά κύτταρα καμιά φορά πετάνε πυρηνιάκι. Μην μπερδευτούμε, εντάξει. Αυτός λοιπόν ο πυρήνας, ο άτυπος με το διακριτό πυρήνιο, δεν θα συγκριθεί με τον πυρήνα βασικού κυτάρου, θα συγκριθεί με αυτό, αυτό εδώ. Οπότε όντως χρήζει έτσι διερεύνηση, είναι άτυποι αρκετά οι πυρήνες αυτοί, είναι άλλη μια περίπτωση ελάχιστο στο παρόν υλικό καρκινώματος πρωτύπου 3, αμυγός πρωτύπου 3. Επίσης, να, είναι 4, 5, 2, 4, 5, 6 λίγο ξέμπαρκα. Πώς ενοχλούν το στρώμα, δείτε λίγο το στρώμα αυτό, το μυωκό στρώμα, πώς πάνε έτσι λίγο και χώνονται. Λίγοι αδένες, αλλά και εδώ μπορεί να αποδειχθεί ότι αν ο σωριστοχημικός πρόκειται για καρκίνωμα. Άρα για να το διαγνώσουμε, κοιτάμε τα μορφολογικά κριτήρια αν είναι υπέρ ή κατά της κακοήθειας, όπως τα αναπτύξαμε και προηγουμένως. Ψάχνουμε για παθογνωμονικά, αν είμαστε τυχεροί να τα βρούμε. Δεν χρειαζόμαστε ούτε νοσοριστοχημείο ούτε τίποτα. Έχουμε στο μυαλό μας κάποιους μιμητές. Έχουμε στο μυαλό μας κάποιους μιμητές να τους διαφοροδιαγνώσουμε, να μην τους χαρακτηρίσουμε καρκινικούς. Το ΑΣΑΠ είπαμε το χρησιμοποιούμε με φιδό και προσπαθούμε πάντα να όποια νοσοριστοχημικά ευρήματα έχουμε να τα συνδυάσουμε με τη μορφολογία. Αν εκφράζονται οι δείκτες, πώς εκφράζονται, πού εκφράζονται. Αν εκφράζονται εκεί που τους περιμένουμε ή δεν εκφράζονται εκεί που τους περιμένουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ είναι μια περίπτωση απλής ατροφίας με τους βασίφυλους αδένες. Γιατί να το ψάξει κανείς κάπως αυτό και να το δει, να μπερδευτεί από έκφραση ρακεμάσης ή από απώλεια βασικού κυταρικού στίχου με το P63. Γιατί να το κάνει αυτό, θα μπερδευτεί. Δεν συνέτρεχε λόγος να ψαχτεί ανοσοϊστοχημικά, έτσι. Κλασική, απλή ατροφία, τα όποια ανοσοϊστοχημικά ευρήματα δεν σημαίνουν κάτι τη στιγμή που η μορφολογία είναι τόσο συνηγορητική για την απλή ατροφία. Και εδώ έχει μια περίπτωση απλής ατροφίας με τους αδένες τους βασίφυλους. Άντε λίγο έτσι ένα πρότυπο που θυμίζει διήθηση εδώ. Λίγο εδώ πέρα. Παρότι, εντάξει, εδώ δεν το βλέπω. Έχει και μια θυλώδη πτύχωση. Αυτός εδώ ο βασίφυλος αδένας που συνηγορεί, είπαμε, υπερκαλοήθειας.
Άντε αυτός να πούμε ότι δεν έχει, έχει ομαλή προάβλια, παρυφή, εντάξει. Δεν αποδεικνύεται αν νοσούσε το χημικά το καρκίνωμα. Κάποιοι τουλάχιστον από αυτούς τους αδένες κρατάνε βασικά κύτταρα, οπότε έχουμε ένα ψεύτο διαιτητικό πρότυπο που καμιά φορά μπορεί να το πάρει μια καλοήθισα τροφία, παρότι γενικά να κρατάει έτσι ένα λοβιώδες περίγραμμα. Αλλά εντάξει, εδώ ομολογώ ότι πάει λίγο να το χαλάσει μιμούμενο διήθηση. Να, εδώ και εδώ είναι μια απλή ατροφία που εδώ όμως παραδίπλα της έχει και μια άλλη μορφή που δεν είναι απλή ατροφία. Είναι κάποιοι αδένες έτσι περίεργοι, οι οποίοι φαίνεται ότι προκύπτουν από το κίνος με την απλή ατροφία πολλές φορές. Σε αυτούς τους ύποπτους αδένες το κυταρόπλασμα είναι πλευρικά ανάμεσα στους πυρήνες και όχι μεταξύ των πυρήνων και της προάβλιας επιφάνειας. Φαίνεται να έχουν έτσι θυλώδη πτύχωση, να υποσημαίνεται σε κάποιους από αυτούς έτσι μια θυλώδης έτσι πτύχωση που είναι και αυτή συνηγορητική καλοήθειας. Εντάξει, μας τρομάζουν λίγο οι πυρήνες. Αν κάνουμε χρώσεις μπορεί τα βασικά κύτταρα να είναι ελάχιστα ή καμιά φορά και καθόλου, αλλά όλα αυτά δεν μας κάνουν να διαγνώσουμε καρκίνο, έτσι. Να, εδώ σε αυτή την περίπτωση σε κάποιους από τους αδένες φαίνονται βασικά κύτταρα θετικά στην κερατίνη υψηλού μοριακού βάρους και εκεί που πρέπει να είναι. Δηλαδή, όντως βασικά κοντά στη βασική μεμβράνη. Να, εδώ σε αυτό τον αδένα, τα κύτταρα αυτά που είναι τα εκριτικά και τα άλλα τα βασικά. Όπως και εδώ, ωραία λοιπόν η χρώση. Αυτοί εδώ οι αδένες που δεν έχουν βασικά κύτταρα είναι μορφολογικώς ταυτόσιμοι με αυτούς που τα διατηρούν, οπότε αθωώνονται και είναι η περίπτωση της μερικής ατροφίας. Άφθονο έτσι πλευρικό κυταρόπλασμα, λιγοστό κορυφαίο κυταρόπλασμα μεταξύ πυρήνα και προάβλιας παρυφής, αλλά μια πυρηνική διόγκωση τρομάζει ομολογώ καμιά φορά, έτσι σαν στοιχείο πυρηνικής ατυπίας και επιβάλλει μελέτη αυτών των σχηματισμών. Είναι οι πυρήνες κάπως μεγάλοι ομολογώ. Αν δεν υπάρχει και κανένα ορατό πυρήνιο, όχι προβάλλον, ορατό. Εντάξει. Μπερδεύουνε καμιά φορά. Εδώ, αυτό κάλλιστα είναι ατροφική θα του έλεγε κανείς τους αδένες αυτούς. Γιατί να τους ψάξω λιγάκι να τους βάψω. Γιατί αν αυτοί εδώ είναι καλοήθεις, που είναι καλοήθεις, δείτε τη θυλώδη πτυχωσή τους, το περιτριγυρίζουν οι μικροί. Τους καλοήθεις αδένες αυτούς εδώ πάνε λίγο και τους πηγαίνουν από τη μια και από την άλλη μεριά. Είναι μια σπάνια περίπτωση ενός καρκινώματος που είναι ατροφικό. Φυσικά δεν έχει καθόλου βασικά κύτταρα. Αυτό τώρα, εντάξει, δεν νομίζω να το λέγαμε και ατροφικό, γιατί έχει ατυπία, ρε παιδί μου, το βλέπεις. Έχει άτυπα τα κύτταρα, πάνε έρχονται και λίγο έτσι κάθετα, όπως έρχεται η βιοψία διαβελώνης. Τέλος πάντων, μικροί αδένες είναι. Εντάξει, εδώ νομίζω είναι πιο εύκολο να δούμε ότι αυτή η αιστεία είναι κακοήθεια και να το επιβεβαιώσουμε αν ο ιστοχημικός και με την κερατίνη υψηλού μοριακού βάρους και με τη ρακεμάση, γιατί όχι, αν βγαίνει ειδικά. Είναι εξάλλου πρότυπο 3 που βοηθάει η ρακεμάση, είπαμε, υπό τον όρο να είναι ειδική έκφρασή της. Και εδώ πέρα, να, αυτός ο αδένας μπορεί να διαλάθει την προσοχή μας, αλλά σίγουρα αυτόν δεν θα διαλάθει την προσοχή μας, γιατί αυτό το ατροφικό καρκίνο μας συχνότατα συνυπάρχει με το συμβατικό, το κυψελιδικό το συμβατικό, οπότε να βλέπουμε και μεγάλους πυρήνες και πυρήνια ευδιάκριτα, αν όχι προβάλλοντα, γιατί έχουμε μεγάλη μεγέθυνση εδώ, οπότε δεν μας ξεφεύγει το καρκίνωμα. Και εδώ επίσης συμβατικό καρκίνωμα θα έλεγα εδώ, που χτυπάει στο μάτι, αλλά και αυτοί εδώ οι αδένες, παρά τους πολύ μικρούς πυρήνες που έχουν, αλλά βέβαια το κυταρόπλασμα, το βλέπουμε εδώ, είναι κορυφαίο, από εκεί που είναι ο πυρήνας μέχρι την προάβλια παρυφή, οι οποίες παρεπιπτόντως είναι και ομαλές, όχι όλες, να μην τα λέμε και όλα, να εδώ δεν είναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, είναι καρκίνωμα και αυτό που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, είναι το καρκίνωμα εξαφροδών αδένων, με καθόλου πυρηνική ατυπία, αλλά και αυτό πολύ συχνά συνυπάρχει με το συμβατικό, το κυψελιδικό, νάτο, με το πιο αμφίφυλο κυταρόπλασμα, κάπως εδώ υποσημαίνει την παρουσία υποκίανης βλένης και εδώ η άτσαλη διάταξη γύρω-γύρω από τους καλοήθεις αδένες. Ας το έχουμε υπόψη μας λοιπόν και αυτό το καρκίνωμα των εξαφροδών αδένων. Τριάρι είναι αυτό.
πρότυπο 3 είναι του γλύζου, απλώς μην μας ξεφύγει γιατί δεν έχει πυρηνική ατυπία. Ας το έχουμε υπόψη μας και αυτό. Νάτι, οι αφρόδεις αδένες, όπως τους είπαμε, κάπως έτσι ροζ άμορφες εκρήσεις, συνηγορητικές κακοήθειας, το πλούσιο έτσι κυταρόπλασμα το αφρόδες, όχι παντού, να εδώ είναι τμηματικό. Εδώ δεν είναι, είναι αμφίφυλο, όπως συνήθως είναι το καρκίνωμα του. Το κακταρόπλασμα των καρκινικών κυτάρων στον προστάτη και η υποκείανη βλένη που βλέπουμε εδώ συνηγορεί για κακοήθεια και έτσι έχουμε μαζί με τις ρόζα άμορφες εκρήσεις, την υποκείανη βλένη και τα άλλα στοιχεία που είναι το καρκίνωμα από αφρόδεις αδένες. Καμιά φορά αυτό μπλέκει με την αδένωση, αλλά μπλέκει και με κάποιες άλλες δομές, όπως είναι εδώ το κυταρόπλασμα αυτό έτσι αρκετά αφρόδες θα έλεγα, αυτό είναι μια φυσιολογική όμως δομή και την καταλαβαίνουμε γιατί έχει και πόρους εκτός από κυψέλες. Πολύ σπάνιο φυσικά σε βιοψία αυτό διαβελώνεις. Να το, είναι ο αδένας του Κόουπερ. Να τον έχουμε υπόψη μας. Έχει και πόρους όπως είπαμε αυτός. Κανονικά βλέπουμε, αθυμίζει σιελογόνο. Να, έχει και δομές όπως είναι εδώ που είναι οι πόροι που βγαίνουν, βγάζουν το έκρημα δηλαδή του αδένα εδώ στην ελεύθερη επιφάνεια. Και φυσικά σε βιοψία καμιά φορά μπορεί να πάρει κανείς το σπερματικό λοφίδιο, το οποίο μπορεί να έχει υπερπλαστικούς αδένες, έτσι αυτές οι σκουρόχρωμες εκρήσεις και έτσι όλη η διαμόρφωση αυτή εδώ, συνοστιζόμενες δομές, μας βοηθούν να το σκεφτούμε και να κοιτάξουμε ότι δεν είναι καρκίνος, ίσως αν θέλουμε να ζητήσουμε χρώση βασικών κυττάρων για να προσανατολιστούμε. Αλλά η μορφολογία κυρίως βοηθάει να το κατατάξουμε αυτό ότι είναι ένα μιμητής, ας πούμε έτσι, ένα φυσιολογικό έβριμα, άντε λίγο υπερπλαστική οι αδένες του στο σπερματικό λοφίδιο. Εδώ για να δούμε κάπως έτσι μεγαλύτερου μεγέθους αδένες που κάποιοι έχουν θυλώδη πτύχωση, τίποτα δεν είναι απόλυτο, παρόλα αυτά είναι κακοήθης, γιατί ουδής εξ αυτών δεν έχει βασικό κυταρικό στίχο, ούτε δείγμα. Είναι έτσι λίγο μεγάλοι, μπορεί να ξεφύγουν έτσι να τους θεωρήσουμε αδενοκιστική υπερπλασία κτλ. Να προσέξουμε λίγο το συνοστισμό τους για να ζητήσουμε να τους βάψουμε. Είναι αυτό το λεγόμενο ψευδοϊπερπλαστικό καρκίνωμα. Έχουν έτσι κάποιο συνοστισμό. Το θέμα είναι μην τους πάρουμε για αδενοματώδη όζο. Είναι το θέμα. Να, εδώ ας πούμε είναι μεγάλη μεγέθους αδένες, δεν έχουν στιβάδωση, έχουν όμως ομαλή προάβλια εδώ πέρα, παρυφή, κάποια εδώ κρυσταλλοειδή που υποψιαζόμαστε τον καρκίνο, συνοστισμό, όντως αν τους κάνουμε νοσοϊστοχημία δεν θα έχουν καθόλου βασικά κύτταρα. Α, να, εν μέσω φλεγμονής. Έχουμε ένα στοιχείο όμως παθογνωμονικό για καρκίνο που είναι εδώ, υπερνευριδιακή διήθηση, νάτι, παθογνωμονικό κακοήθειας, πλήρης, κυκλοτερής, αλλά υπάρχει και αλλού καρκίνος, μέσα στη φλεγμονή, δεν είναι τόσο πυκνή να την πούμε μη ειδική ξανθοκοκιωματώδη προστατήτιδα, υπάρχουν ατυπία, σαφής ατυπία υπάρχει στους πυρήνες των μικροαδενικών σχηματισμών, υπάρχουν και σε άλλους αδένες που δεν είναι καρκινικοί, οπότε αναρωτιέται κανείς γιατί να έχουν ατυπία αντιδραστική μόνο αυτή και να μην έχει και αυτός εδώ. Οπότε υποψιαζόμαστε ότι μέσα στη φλεγμονή δεν αποκλείεται να υπάρχει και ένα καρκίνωμα. Σε έντονη φλεγμονή. Αυτοί λοιπόν οι αδένες είναι καρκινικοί. Να δούμε τώρα κάποια πράγματα για τη διαβάθμιση της κακοήθειας. Να επιβεβαιώσουμε ότι όλα συνεχίζονται στη βιντεοσκόπηση κανονικά. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το σύστημα του Gleason, το ιστορικό, είναι η ισχυρότερη προγνωστική παράμετρος, κατευθύνει τους κλινικούς χειρισμούς και στηρίζεται στην αρχιτεκτονική, αγνώντας πλήρως ειδικούς τύπους. Καλά, το μικροκυταρικό δεν εφαρμόζεται, είναι ψηλόβαθμης κακοήθειας εξορισμού, αλλά στο βλενόδες, ας πούμε, κοιτάμε πόσο ξεχωριστή είναι η αδένες, είναι αρχιτεκτονικά δηλαδή τα κριτήρια, γι' αυτό και κυρίως ο τεσσάρης φακός είναι, ο καλός, άντε και ο δεκάρης, έτσι, αρχιτεκτονικά. Δεν μας νοιάζουν οι πυρήνες τι κάνουν, είναι καθαρά αρχιτεκτονική που βάζει τα πρότυπα του Gleason, τα πέντε πρότυπα του Gleason.
το 1 και 2 πλέον ιστορικής αξίας και μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις ριζικών προστατευτομών μπορούμε να τα διαγνώσουμε. Άντε να βάλουμε το δεκάρι για να ξεχωρίσουμε αν είναι συνοστισμένοι ή αδένες ή συγχωνευμένοι. Να δούμε αν έχουν στρώμα, λίγο στρώμα ανάμεσά τους, δηλαδή που τους κάνει συνοστισμένους ή αν απουσιάζει πλήρως το στρώμα, οπότε είναι συγχωνευμένοι και πάνε στο πρότυπο 4. Τα πρότυπα λοιπόν της καλής διαφοροποίησης ιστολογικά είναι με τους συνοστιζόμενους καρκινικούς αδένες, αν είναι κάπως πιο ομοιόμορφο το μέγεθός τους είναι το πρότυπο 1, κάπως πιο ανομοιόμορφο το πρότυπο 2. Το πρότυπο 3 είναι το πιο συχνό που πρέπει να βλέπουμε, που ιστολογικά είναι μέτρια διαφοροποίηση, αλλά είπαμε για τους κλινικούς είναι η καλή διαφοροποίηση αυτή, γιατί το θεωρούν ότι δεν δίνει μεταστάσεις, οπότε πάνε και συντηρητικά αν είναι περιορισμένο και συντρέχουν και άλλοι λόγοι όπως προαναφέραμε. Τώρα, οι ατελώς σχηματισμένοι καρκινικοί αδένες, που δεν περιβάλλονται πλήρως έτσι ένας αυλός να έχει γύρω-γύρω επιθύλια, είναι κακοσχηματισμένοι ή μπορεί να είναι συγχωνευμένοι ή ιθμοειδείς, οπότε χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς γιατί έχουν αυξημένο μεταστατικό δυναμικό. Άρα, στο πρότυπο της χαμηλής διαφοροποίησης, το 4, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μερική απώλεια της αυλικής διαφοροποίησης. Αν είναι σχεδόν πλήρης η απώλεια της αυλικής αδενικής διαφοροποίησης και δεν υπάρχει ούτε το περίγραμμα το στρογγυλό του αβένα, που θα μπορούσε να συγχωνεύεται με άλλους και έχουμε συμπαγή πια συμπαγή στρώσης κακοήθων κυττάρων ή και χορδές μεμονωμένα κύτταρα, φωλίτσες ή νέκρωση. Αυτό είναι το πρότυπο 5 που είναι η πιο χαμηλή διαφοροποίηση που πρακτικά μπορεί να πάει και σε αδιαφοροποίητα καρκινώματα που πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αποδεικνύουμε ότι είναι του προστάτη, γιατί άμα είναι ένα χαμηλά διαφοροποιημένο καρκίνος μπορεί να έρχεται από αλλού. Οπότε ένας δείκτης προστατικής διαφοροποίησης ας το σκεφτόμαστε πάντα. Συνυπολογίζοντας εντάξει και το PSA, αλλά ένας χαμηλά διαφοροποιημένος καρκίνος μπορεί να μην ανεβάζει PSA. Αλλά το NKX31, το δίκτυο προστατικής διαφοροποίησης των ανοσίων στο χημικό, θα τον βγάζουν τα καρκινικά κύτταρα. Τα πρότυπα λοιπόν καταγκλίζων, ανάλογα με την έκταση που καταλαμβάνουν, μπορεί να είναι αποκλειστικά, οπότε στο σκορ, στο άθροισμα, τα διπλασιάζουμε. Μπορεί να έχουμε δύο πρότυπα, εκ των οποίων να είναι το ένα πρωτεύον και το άλλο δευτερεύον. Το δευτερεύον βέβαια πρέπει να είναι πάνω από το 5% του καρκινικού ιστού και φυσικά να υπολείπεται σε έκταση του πρωτεύοντος. Οπότε το σκορ θα έχει πρώτα το πρωτεύον και ύστερα το δευτερεύον. Όταν το υπολοιπόμενο πρότυπο πιάνει από 5% του καρκινικού ιστού και κάτω, το λέμε έλασον. Έτσι. Άρα υπάρχει περίπτωση να είναι πρωτεύον, οπότε είναι πάνω από, είναι, ξέρω εγώ, 95% και λίγο λιγότερο από 95% και το 5% ας πούμε είναι το έλασον. Αν έχουμε τρία, φυσικά είναι πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον, είναι τρία πρότυπα. Το τριτεύον λέμε όταν καταλαμβάνει το πάνω από 5% του καρκινικού ιστού ή όταν καταλαμβάνει κάτω από το 5%. Από 5% και κάτω, οπότε τότε μπορούμε να το ονομάσουμε και έλασον τριτεύον πρότυπο. Αυτό βέβαια είναι για τις ριζικές προστατεκτομές. Αν είναι σημασμένοι οι κύλινδροι, μπορούμε χωριστά τον καθένα από αυτούς να βγάζουμε το, σε πόση έκταση διηθείται από το καρκίνωμα και το αθρηστικό βαθμό κατά γκλίζον. Έτσι, είπαμε πώς το βγάζουμε. Χωριστά για κάθε κύλινδρο. Αν είναι κατακερματισμένος, το λέμε συνολικά. Φυσικά δεν έχει νόημα. Και σε βιοπτικό υλικό, είτε σε υλικό που έχει μείνει, σε υλικό που έχει μείνει μέσα προστάτης, είτε είναι διαβελώνης βιοψία, όπερ και συνηθέστερο, είτε σπανιότερα είναι ξέσματα προστάτου, είτε και κάποια, ένα ογκόμορφο τεμάχιο, μια εκπυρήνηση ας πούμε αδενώματος, όπως λένε και βρεθεί καρκίνος, πάντα πρέπει να αναφέρεται το υψηλότερης κακοήθειας πρότυπο. Έτσι. Γιατί είναι δύο ξεχωριστές νόσοι, το πρότυπο 3 και από τα πρότυπα 4 και πάνω, το πρότυπο 3 δεν θεωρείται ότι κάνει μεταστάσεις, οπότε έχουν άριστη επιβίωση οι ασθενείς. Και ακόμα και αν είναι θετικό το όριο με το πρότυπο 3, φαίνεται ότι δεν έχει μεγάλη επηρεασμό στο επιβαρυντικό. Ενώ το 4 και το 5 πάντα λέμε το ποσοστό του, γιατί δηλώνει έτσι το μεταστατικό δυναμικό, είτε τη βιοχημική υποτροπή, είτε την κλινική χορήγηση μεταστάσεων, και είναι πραγματικά επιθετικός καρκίνος που δυσκολεύει πάρα πολύ την εξέλιξη της νόσου. Όταν είναι δύο πρότυπα, το ένα να είναι κυρίαρχο ενδιάμεσης κακοήθειας και αυτό που υπολείπεται είναι υψηλό βαθμός κακοήθειας,
Το βάζουν αυτό βέβαια, το υψηλό βαθμό κακοήθεια ως δευτερεύον, ακόμα και αν είναι εστιακό, δηλαδή στα επίπεδα του τριτεύοντος. Σε βιοπτικό υλικό πάντα μπαίνει το υψηλό βαθμό κακοήθεια πρότυπο μέσα στον αθρηστικό βαθμό. Γιατί έχει μείνει προστάτης μέσα. Εντάξει, οπότε πρέπει να ξέρουμε. Δεν έχει βγει όλος ο προστάτης. Λοιπόν, τώρα, αν συνυπάρχει υψηλόβαθμη κακοήθεια με ενδιάμεση κακοήθεια, πάντα τα ποσοστά για κάθε πρότυπο τα εξάγουμε και τα γράφουμε χωριστά επί του συνόλου φυσικά του καρκινικού ιστού. Αν είναι τρία τα πρότυπα, εκείνο της υψηλότερης κακοήθειας είναι το δευτερεύον στο υλικό της βιοψίας διαβελώνης. Βάζουμε το δευτερεύον, δηλαδή αν το πρότυπο 3 πιάνει 50%, το πρότυπο 4 30% και το πρότυπο 5 5%, το 5 μπαίνει σαν δευτερεύον. 3 και 5, 8. Αν έχει πρότυπο 3 60%, πρότυπο 4 ας πούμε 38% και πρότυπο 5 2%, θα είναι 2%. Το 5 θα μπει μέσα στο άθροισμα καταγκλίζων, έτσι. Αν τώρα αυτό όμως ήταν σε ριζική προστατεκτομή, τότε, επειδή είχε βγει όλος ο προστάτης, θα ήμασταν πιο ακριβολόγοι. Δηλαδή θα λέγαμε, το άθροισμα είναι 3 και 4, 7 καταγκλίζων, αλλά φυσικά έχει και τριτεύον, πρότυπο 5, το οποίο μάλιστα συγκεκριμένο τριτεύον, αφού είναι 2%, είναι και έλασον τριτεύον. Είναι πολύ λίγο δηλαδή, από 5% και κάτω, όπως είπαμε. Όταν έχουμε ριζική προστατεκτομή, η κάθε μείζον εστία καρκίνου διαβαθμίζεται χωριστά, ας πούμε μία στον ένα λοβό, άλλη στον άλλο λοβό, δεν συμψηφίζονται να κάνουν έτσι ένα άθροισμα, κάθε μεγάλη εστία διαβαθμίζεται χωριστά. Οι μικρότερες εστίες βεβαίως θα γίνει αναφορά σε αυτές μόνο αν είναι υψηλότερης κακοήθειας, υψηλότερο πρότυπο γκλίζων δηλαδή, από τις άλλες, τις μείζονες. Τότε θα γίνει χωριστή μνήμα και σε αυτές. Περιπτώσεις που θα γίνει η αναφορά του αθροίσματος κατά γκλίζων, όταν έχουμε πρωτεύων και έλασον. Το έλασον είπαμε είναι πολύ περιορισμένο, έτσι, από 5% και κάτω. Βλέπουμε ότι επειδή έχει βγει όλος ο προστάτης, μπορεί το έλασον πρότυπο της υψηλότερης κακοήθειας να μην μπει στο σκορ. Έτσι, με βάση, ας πούμε, την Διεθνή Εταιρεία της Γενετικής Παθολογοανατομίας. Αν είναι δηλαδή πρωτεύων 3 και έλασον 4 ή 5, μπορεί να μπει το άθροισμα 3 και 3, 6, αλλά πάντα θα φαίνεται ότι υπάρχει έλασον έστω αυτό το 5, που έχει το μεταστατικό δυναμικό. Πρωτεύων 4, έλασον 5, 4 και 4 διπλασιάζουμε το πρωτεύων και το κρατάμε το 5ο χωριστά να το αναφέρουμε σαν έλασον, ενώ αντίθετα η άλλη εταιρεία λέει να μπαίνει και αυτό μέσα. Πρωτεύων 5 και έλασον 4, φυσικά εδώ το έλασον είναι χαμηλότερης κακοήθειας, οπότε θα αγνοηθεί, θα μπει 5 και 5. Περίπτωση τώρα που έχουμε τριτεύων, αλλά το τριτεύον βλέπουμε σε όλες τις περιπτώσεις ότι είναι έλασον. Είναι δηλαδή από 5% για κάτω. Τι γίνεται? Κάνουμε τον γκλίζον κανονικά με πρωτεύον και δευτερεύον και απλώς αναφέρουμε και το τριτεύον, το οποίο βέβαια αναφέρεται όταν είναι χειρότερο. Έτσι. Εδώ έχουμε, ας πούμε, πρωτεύον 3, δευτερεύον 4, τριτεύον 5. Θα αναφερθεί. Εδώ έχουμε πρωτεύον 3, δευτερεύον 5, τριτεύον 4. Δεν θα αναφερθεί. Δεν θα αναφερθεί. Γιατί το δευτερεύον είναι υψηλότερη κακοήθεια από το τριτεύον. Αυτό θα πάει 3 και 5, 8. Μετά, πρωτεύον 4, δευτερεύον 3, τριτεύον το 5. Αυτό δεν θα μπει στο άθροισμα κατά την ISUP, αλλά θα αναφερθεί γιατί είναι υψηλότερη κακοήθεια από το δευτερεύον. Άλλη περίπτωση. Πρωτεύον 5, δευτερεύον 3, τριτεύον 4. Εδώ. Όχι, θα αναφερθεί. Θα αναφερθεί. Διότι το τριτεύον, το έλασον τριτεύον, ας το πούμε, είναι υψηλότερης κακοήθειας από το δευτερεύον. Άρα θα πάει κανονικά το άθροισμα 5 και 3, 8, αλλά θα πούμε ότι υπάρχει και έλασον τριτεύον 4. Να δούμε τώρα και το τριτεύον όταν είναι πάνω από 5%. Εδώ πέρα, πρωτεύον 3, δευτερεύον 4, τριτεύον 5. Τώρα, επειδή το τριτεύον δεν είναι έλασον, μπαίνει στο άθροισμα στη ριζική προστατεκτομή. Πρωτεύον 3, δευτερεύον 5, τριτεύον 4. Εδώ δεν θα μπει, διότι το δευτερεύον είναι υψηλότερης κακοήθειας από το τριτεύον. Πρωτεύον 4, δευτερεύον 3, τριτεύον σε πάνω από 5% το 5. Εδώ θα μπει το 5 στο άθροισμα, γιατί είναι τριτεύον σε πάνω από 5% και είναι υψηλότερης κακοήθειας από το δευτερεύον. Πρωτεύον 5, δευτερεύον 3, τριτεύον το 4 και εδώ θα μπει. Γιατί το δευτερεύον είναι το 3
Αλλά το τριτεύον δεν είναι έλασον, είναι σε πάνω από το 5% και είναι υψηλότερης κακοήθειας από το δευτερεύον. Άρα θα μπει 5 και 4, 9. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την εξαγωγή του αθροίσματος κατά Γκλίζον σε ένα άρθρο ανασκόπησης από τα επικαιροποιημένα θέματα παθολογικής ανατομικής που θα βρείτε το σύνδεσμο στις πληροφορίες αυτού του καναλιού. Όπως επίσης και όλα τα slides που έχω επιλέξει είναι από τα slides μου που είναι στο ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο του μαθήματος παθολογικής ανατομικής της ηλεκτρονικής τάξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οπότε και εκεί, μέσω συνδέσμου, αρχεία διαφανειών, στις πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε όλες αυτές τις διαφάνειες PowerPoint και να τις μελετήσετε, από τις οποίες έχω κάνει εγώ τις επιλογές που βλέπουμε σήμερα στο μάθημά μας. Οι 5 βαθμοί κακοηθείας, έτσι, από τον 1, που είναι το 3 και 3 ή ας πούμε το 3 και 2, μόνο στη ριζική προστατεκτομή φυσικά αυτό, και που εδώ πέρα σκέφτεται κανείς υπό προϋποθέσεις να μην κάνει το χειρουργείο. Όταν υπάρχει και το 4, φυσικά είναι διαφορετικό να είναι δευτερεύον το 4 από το να είναι πρωτεύον. Άλλη ομάδα βαθμού κακοήθειας λοιπόν εδώ. Εδώ πιο επιβαρημένη η πρόγνωση του ασθενούς, γιατί είναι πρωτεύον το πρότυπο της χαμηλής διαφοροποίησης 4. Όταν έχουμε το 8, οπότε βγαίνει με 2 τεσσάρια. Είναι και αυτό ακόμα πιο επιθετικό και φυσικά ο βαθμός κακοήθειας 5 είναι το πρότυπο 5 και 4, 4 και 5 ή 5 και 5, που είναι πρακτικώς αδιαφοροποίητο καρκίνωμα δηλαδή, που είναι το χειρότερο από όλα. Ας τα δούμε λίγο τα πρότυπα. Να, εδώ ας πούμε που η αδένεση καρκινική, που χρήζουν και παλίθευση σαν νοσηλιστοχημικής βέβαια συγκεκριμένη, γιατί κάλλιστα σε μια αδένωση θα μπορούσαν να θεωρηθούν αυτοί, έτσι στενά διατασσόμενοι που είναι και συνοστιζόμενοι θα τους έλεγε κανείς, μικροί αδένες. Το στρώμα υπάρχει βέβαια ανάμεσά τους, αλλά εδώ πέρα είναι ένα καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα. Έτσι είναι τα ιστορικά πρότυπα, εδώ είναι, που είναι ομοιόμορφο το σχήμα των αδένων, είναι το πρότυπο 1, εδώ. Ενώ εδώ που είναι κάπως πιο ανομοιογενές το διαμέτρημα των αδένων είναι το πρότυπο 2. Μόνο σε ριζική προστατεκτομή και σπάνια είναι ιστορικά πλέον πρότυπα αυτά. Έχουν και μια τάση εδώ πέρα κάπως να ξεφεύγουν έτσι ανάμεσα από καλοήθεις μη καρκινικούς αδένες, έτσι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τους πει κανένας, ας πούμε, 2 και 3, λόγω εδώ της τάσης που έχουν κάπως έτσι να ξεφεύγουν. Μόνο στο να έχει βγει όλος ο προστάτης μπορούμε να τα διαγνώσουμε αυτά. Να, κάποιες περιοχές εδώ αδένωση, το ερώτημα αν είναι αδένωση ή καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα, έτσι, τους βλέπουμε κάπως μαζεμένους τους αδένες, αν και εδώ βλέπω εδώ και κάτι πολύ μικρά, αν μπορώ να τα διακρίνω καλά. Ωραία, ας δούμε την κερατίνη 903 ή το P63, εφόσον δείξει ότι υπάρχουν βασικά κύτταρα σε ορισμένους έστω από αυτούς τους μορφολογικά ταυτόσιμους αδένες, λέμε ότι είναι αδένωση, άτυπη αδενοματώδης υπερπλασία. Τυρακεμάσει τώρα στην κάνουμε, αλλά μην στηριχτούμε και τόσο πολύ σε αυτήν για την καλή διαφοροποίηση του προστατικού καρκίνου. Είπαμε, αξιολογείται μόνο όταν δεν βγαίνει σε φυσιολογικούς προστατικούς αδένες, όταν έχει κοκκόδες πρότυπο, πάντα να είναι πολύ πιο έντονη αν υπάρχει υπόστρωμα από τη χρώση του υποστρώματος. Α, εδώ σε βιοψίας. Με ενοχλεί λιγάκι γιατί αυτό εδώ μοιάζει με κρυσταλλοειδές και αυτό, κάτι που το κάνει ο καρκίνος, αλλά εντάξει, είναι ένα έλασον γνώρισμα, δεν στηρίζεται κανείς. Αν ψάξει, βλέπει κάποια κύτταρα τα οποία είναι και σε θέση, είναι και σε μορφολογία έτσι βασικά, γιατί είναι κάπως αποστρογγυλωμένα έτσι τα άκρα των πυρήνων. Δεν είναι σαν τα εινοκύτταρα που είναι μητερά, αλλά φυσικά θα τα αποδείξει και με μια νοσηλιστοχημική χρώση, γιατί ποτέ δεν μπορεί να κανείς να είναι σίγουρος για τα βασικά κύτταρα με τη μορφολογία και θα δει ότι εδώ δεν πρόκειται για καρκίνωμα, πρόκειται για αδένωση. Να πάλι έτσι κάποιο μελοβιώδες περίγραμμα θα έλεγε κανένας, έτσι, ένας οζώδης σχηματισμός από συνοστισμένους εμφανώς αδένες, να τι εδώ σε σχέση με τους παρακείμενους καλοήθεις, να είναι κάπως οι πυρήνες κάπως διαφορετικοί έτσι όπως τους βλέπουμε εδώ, να όμως που παρά τη θηλώδη πτύχωσή τους εδώ πέρα, δεν βγάζουν κανένα βασικό κύτταρο, άρα σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα, το οποίο μιμεί το πάρα πολύ καλά αδένωση. Εντάξει, λένε ότι στην αδένωση καμιά φορά έχει ένα πατρικό αδένα και βλέπει του άλλου να βγαίνουν από αυτόν. Δεν είναι τόσο συχνό. Εγώ δεν το έχω δει τουλάχιστον σε αδενώσει.
Φυσικά εδώ η χρώση για την ανάδειξη του βασικού κυταρικού στίχου είναι εκ των ονουκάνευ για τη διαφοροδιάγνωσή μας. Ομοίως εδώ, και αυτά δεν τα βλέπω καλά, έχουν κάποια έτσι κρυσταλλοειδή, κάπως έτσι μια άμορφη ροζ έκρηση, ίσως ομαλή, εδώ έτσι ομαλή προάβλια παρυφή, εντάξει. Αποδεικνύω ενώ σου ιστοχημικά ότι είναι καρκίνος με την παντελή απώλεια βασικών κυττάρων σε αυτούς τους αδένες τους συνοστισμένους, αλλά φυσικά εφόσον είναι βιοψία διαβελώνης, το πρότυπο είναι 3. Και ας είναι έτσι συνοστισμένοι αδένες, δεν μπορώ να βάλω λιγότερο πρότυπο. Α, λίγοι αδένες. Έχει σημασία που είναι λίγοι. Εφόσον αποδείξω ότι είναι καρκινική, το πρότυπο θα πάει αποκλειστικό πρότυπο 3 είναι εδώ, οπότε πηγαίνει σε πρότυπο 6. 3 και 3. Έτσι. Δεν επιμένω πολύ στα κείμενα, γιατί είναι, όπως είπα, στη διάθεσή σας οι διαφάνειες, μέσω των πληροφοριών του καναλιού, εκεί που λέει αρχεία διαφανειών, να ανοίξετε και να τις μελετήσετε με την ησυχία σας. Πώς διαγνώσκεται το καρκίνος σε υλικό διουρηθρικό, που είναι για υπερπλασία, κυρίως είναι αρχιτεκτονικά τα κριτήρια. Όχι ότι δεν εκτιμούμε τα πυρηνικά όταν υπάρχουν. Συνήθως δεν υπάρχουν. Είναι αυτοί οι αδένες εδώ, υπογωνίες, έτσι κάπως ορθές γωνίες, που άτσαλα διαχωρίζουν αρκετά παχές δεσμίδες συνομοιόδου στρώματος. Είναι ένα πολύ ύποπτο αρχιτεκτονικό κριτήριο να χωρίζουν αυτοί οι αδένες οι μικροί παχές δεσμίδες στρώματος. Είναι βασικά η διήθηση αυτή, έτσι όπως φαίνεται στο υλικό αυτό το διουρηθρικό, έτσι χοντρές δεσμίδες στα τεμάχια μας από το τουρ, να μπαίνουν έτσι και να του παρεμβάλλονται οι μικροαδενικοί σχηματισμοί, οι κακοήθεις εν προκειμένου και να διαχωρίζουν τους αδένες. Εδώ είναι το πρότυπο 3 της διήθησης. Να, δείτε εδώ πώς διατάσσονται ανάμεσα σε καλοήθεις αδένες με τις θυλώδεις πτυχώσεις τους. Να, ο καλοήθεις αδένας. Να και οι κακοήθεις αδένες εδώ που πάνε γύρω-τριγύρω. Να τι, εδώ, γύρω από αυτόν τον καλοήθη αδένα. Εντάξει, αυτό είναι για το πρότυπο 3. Φυσικά για να πιστώ για τον καρκίνο, εκτιμώ και την αμφιφυλία που έχει το κυταρό πλασμά τους, αυτό το άμορφο ροζ έκρημα. Α, αν είναι αυτό κρυσταλλοειδές, έτσι γεωμετρικό. Το πρώτο μου φυσικά μέλημα είναι να διαγνώσω τον καρκίνο και μετά να πω το πρότυπο. Καταγγλίζω, εδώ είναι αποκλειστικό, άρα το διπλασιάζω για να κάνω το άθροισμα. Ομοίως εδώ δεν έχουμε καλοειδείς αδένες, αλλά σίγουρα έχουμε μια άτσαλη διάταξη ως προς το υπόστρωμα, σε αυτούς εδώ τους μικρούς αδένες που έχουν, αν μη τι άλλο, διακριτά πυρήνια και υπερχρωμία πυρήνων, και αυτή αξιολογείται. Έτσι, οπότε και εδώ είναι το αποκλειστικό, μοναδικό πρότυπο 3 σε αυτόν τον καρκίνο που του δίνει το άθροισμα 6, ομάδα βαθμού κακοηθείας 1. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή πάντα τους μικρούς αδένες να τους βλέπουμε να περιτριγυρίζουν ή να παρεμβάλλονται σε μεγαλύτερους καλοηθείς. Μπορεί να είναι και απλώς και άτσαλα διάσπαρτα μέσα στο υπόστρωμα. Να, εδώ τους βλέπουμε επίσης να έχουν έτσι και μια γωνίωση καμιά φορά και να απέχουν εδώ πέρα, σαν στοιχείο δηλαδή, ο ένας από τον άλλον συχνά διαχωρίζεται από μια απόσταση που υπερβαίνει τη διάμετρο του ενός αδένα. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ συνοστισμένοι δηλαδή όπως είναι στα ιστορικά πλέον πρότυπα 1 και 2. Εντάξει, δεν είναι τόσο συνοστισμένοι. Και πάντα φυσικά υπάρχει στρώμα ανάμεσά τους. Ε. Πάντα υπάρχει στρώμα ανάμεσα στους καρκινικούς αδένες του προτύπου 3, έστω και λίγο. Έστω και λίγο. Να τη λοιπόν το πρότυπο 3. Ναι. Είναι μικροί εδώ αδένες προτύπου 3, όπως τους ξέρουμε εδώ σε σχέση με το υπόστρωμα, αλλά φυσικά υπάρχουν και κάποιοι μεγαλύτεροι, οι οποίοι έχουν κάποιες διακλαδώσεις, τους βλέπουμε, όχι όμως σύνθετες δομές. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας, δεν είναι συχνό, αλλά και τέτοιες διακλαδώσεις να βλέπουμε και να είναι ξεχωριστός ο ένας καρκινικός αδένας από το διπλανό του. Μην πάμε στο 4, είμαστε ακόμα στο πρότυπο 3. Να το λοιπόν το πρότυπο 3 σε αντιδιαστολή με το πρότυπο 4, που εδώ υπάρχουν έτσι συγχωνευμένοι. Εδώ είναι σαφές το 4 γιατί έχει συγχωνευμένους αδένες. Έτσι. Κάπου μερικοί αδένες είναι κακοσχηματισμένοι. Το κακοσχηματισμένο με το συγχωνευμένο πολύ συχνά μοιάζουν αυτά τα δύο πρότυπα του 4. Α, εδώ πέρα είναι τα ιθμοειδή, ιθμοειδείς καρκινικοί αδένες,
που είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που όταν απαντάς στο πρότυπο 4 γίνεται και χωριστή μνήμα γι' αυτό, γιατί είπαμε ότι έχουν αυξημένο μεταστατικό δυναμικό. Εδώ είναι οι συγχωνευμένοι. Ναι, φαίνεται περίγραμμα αδενικό, φαίνεται. Αλλά δεν φαίνεται που χωρίζει ο ένας αδένας και που αρχίζει ο άλλος. Δεν ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλον. Δεν παρεμβάλλεται στρώμα ανάμεσά τους, οπότε είναι η συγχώνευση αυτή. Ακόμα και αν τυχόν έχει ομαλό περίγραμμα, δεν με νοιάζει. Άμα τους βλέπω έτσι, το γύρω-γύρω δηλαδή είναι ομαλή η διάταξή τους, αυτοί είναι συγχωνευμένοι αδένες, είναι πρότυπο 4. Αυτοί μας ζορίζουν καμιά φορά που είναι οι ατελώς σχηματισμένοι, οι κακοσχηματισμένοι, που έχουν το περίγραμμα, του αδένα, το έχουν, αλλά δεν έχουν αυλό. Και σκέφτεσαι τώρα αν είναι κοντά σε αδένες προτύπου 3, μήπως είναι λοξοκομμένοι, κατεφαπτωμένοι, έχεις ένα σχετικό προβληματισμό να το διακρίνεις αυτό το πρότυπο του 4 των κακοσχηματισμένων αδένων. Εδώ είναι οι σπειραματοειδείς δομές, να και ο άδειος χώρος. Μην τις μπερδέψουμε με ιθμοειδή και τα πούμε αυτά ιθμοειδή. Ιθμοειδή είναι αυτά εδώ, που δεν έχουν τον χώρο αυτόν εδώ που είπαμε παραπέμπει σε σπείραμα. Να, ιθμοειδές. Και εδώ ιθμοειδές και εδώ. Οπότε έχουμε πρότυπο 4 με παρουσία ιθμοειδών ανεξαρτήτως πόσο μεγάλα είναι. Εμείς τα λέμε αυτά. Είναι πρότυπο 4 και κάνουμε και χωριστή μνήμα ότι υπάρχουν στο πλαίσιο του πρότυπου 4. Αλλά φυσικά εδώ βέβαια το πιο πολύ πρότυπο σαν 3 το βλέπω. Πιο πολύ αδένες είναι πρότυπου 3. Βέβαια. Πρωτεύον το 3, δευτερεύον το 4. Να, εδώ είναι όλοι αυτοί οι αδένες. Αυτούς τώρα εδώ δεν θα τους πούμε συνοστισμένους με την έννοια ότι δεν βλέπουμε να υπάρχει καθόλου στρώμα ανάμεσά τους. Αυτοί είναι συγχωνευμένοι αδένες. Εντάξει, υπάρχει το περίγραμμα των αδένων, δεν είμαστε στο πρότυπο 5 δηλαδή, αλλά είμαστε σίγουρα στο πρότυπο 4. Και αυτοί εδώ είναι συγχωνευμένοι αδένες, λόγω όμως του διαυγού κυταροπλάσματός τους, θυμίζουν κάπως το διαυγοκυταρικό νεφροκυταρικό καρκίνωμα, οπότε είναι το παλαιότερο λεγόμενο πρότυπο 4, το υπερνεφρωματοειδές, που θύμιζε δηλαδή διαυγοκυταρικό νεφροκυταρικό καρκίνωμα. Εντάξει, δεν βλέπετε να ρωτάμε αν τυχόν έχει τέτοιο ιστορικό, ο άρρωστος τέτοιου καρκινώματος, δεν βλέπετε να το ρωτάμε αυτό. Είμαστε όμως συγχωνευμένοι αδένες πρωτύπου 4. Να, εδώ ας πούμε που φαίνεται στρώμα και υπάρχουν δύο στίχοι κυττάρων. Ο ένας στίχος βλέπει στον έναν αυλό και ο άλλος στίχος κυττάρων βλέπει στον άλλον. Εδώ είμαστε στο πρότυπο 3. Αυτό δεν είναι συγχώνευση. Εδώ όμως που ναι μεν έχουμε δύο αυλούς, οπότε δεν είναι κακοσχηματισμένοι οι αδένες, φαίνονται οι αυλοί. Έλα όμως που δεν υπάρχει καθόλου στρώμα και που υπάρχει ένα στίχος εδώ που βλέπει και στον έναν αυλό και στον άλλον. Αυτό εδώ είναι η συγχώνευση που πρέπει να την ξεχωρίσουμε γιατί αυτό πια κάνει τη διαφοροποίηση χαμηλή. Πάμε δηλαδή στο πρότυπο 4. Έτσι. Να, εδώ έχουμε αμιγώς πρότυπο 4. Είναι ή κακοσχηματισμένοι αδένες, νάτι, κακοσχηματισμένοι, δηλαδή χωρίς αυλό, ή συγχωνευμένοι. Συγχωνευμένοι, χωρίς να παρεμβάλλεται στρώμα ανάμεσά τους, έτσι. Τώρα, με μονωμένα καρκινικά κύτταρα, βλέπω και δεν βλέπω. Σκέφτομαι για πεντάρι δηλαδή, μήπως έχει και πέντε. Να δούμε λίγο αυτούς τους ατελώς σχηματισμένους αδένες, που έχουν έτσι μικρούς, πολύ μικροί αδένες, που να, δεν τους βλέπουμε εδώ πέρα να έχουν αυλό και προβληματιζόμαστε αν θα τους βάλουμε στο 3, αν θα τους βάλουμε στο 4, πόσο κοντά είναι με άλλους αδένες που έχουν αυλό και αν έχει και στρώμα να τους διαχωρίζει, φυσικά είναι ακόμα στο πρότυπο 3. Έχουμε έναν τέτοιο προβληματισμό εδώ, έτσι. Να ξεχωρίσουμε αυτούς εδώ τους αδένες, τους μικρούς, αν έχουν περίγραμμα αδενικό ή μήπως μας μοιάζουν χορδές, οπότε σκεφτόμαστε ακόμα και πρότυπο 5 κτλ. Είναι ένας προβληματισμός εδώ πέρα. Τι θα τα πούμε όλα αυτά, εντάξει, ομολογώ εδώ, αυτά είναι πάρα πολύ. Να, εδώ φαίνεται ένα περίγραμμα αδενικό, ίσως είμαστε 4. Εδώ μπορούμε να σκεφτούμε λίγο έτσι όπως τους βλέπουμε έτσι επιμικισμένους ακόμα και το 5. Για να δούμε. Τώρα, όταν είναι ξεχωριστοί αυτοί και δεν έχουν σχέση με άλλους αδένες, ουσιαστικά τους βλέπουμε εδώ πέρα, δεν έχουν αυλό, είναι το περίγραμμα βέβαια. Εντάξει, είναι καρκινικοί αδένες αυτοί, τους έχουμε αποδείξει ότι είναι καρκινικοί αν χρειαζόμαστε, ας πούμε, πέραν της διήθησης εδώ του στρώματος και ανοσίες στο χημικούς δείκτες κτλ. Αλλά τι θα τους πούμε, λοιπόν, όλους αυτούς θα τους πούμε 4. Έτσι, είναι κακοσχηματισμένοι,
Παραδόξως κάποιοι μπορεί να θυμίζουν έτσι και μια λοβιώδη, ένα ομαλό, αυτό είπαμε δεν το μετράμε, τη συμφώνευση κοιτάμε εμείς, ή τον κακό σχηματισμό. Δεν αναμειγνύονται εδώ με άλλους αδένες, οπότε πάνε όλοι τέσσερα. Τώρα, εδώ τι γίνεται. Εδώ υπάρχουν κακοσχηματισμένοι αδένες, να τους βλέπουμε. Υπάρχουν. Δεν έχουν αυλούς κτλ. Αλλά είναι πολύ κοντά σε αδένες προτύπου 3, οπότε η απόστασή τους είναι λιγότερο από τη διάμετρο του ενός αδένα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μην το υπερδιαγνώσουμε προς το 4. Ας μείνουμε ακόμα στο 3, μην το βάλουμε 4 δηλαδή αυτό. Γιατί αυτοί οι μικροί αδένες είναι πάρα πολύ κοντά στους μεγάλους που ξεχωρίζουν και που είναι του προτύπου 3 εμφανώς. Και αυτούς λοιπόν εδώ, ας τους πούμε και αυτούς που είναι τόσο κοντά στους άλλους, ας τους πούμε και αυτούς ότι είναι στο πρότυπο 3. Εδώ τώρα, που είναι αρκετά μακριά, έτσι δηλαδή, να, αυτοί εδώ οι αδένες, τώρα κι αν είναι και αδένες βέβαια, πόσο στρογγυλοί φαίνονται αυτοί, μην θυμίζουν χορδές προτύπου 5, τέλος πάντων, εδώ έτσι κι αλλιώς θα βάλουμε χαμηλή διαφοροποίηση, γιατί είναι αρκετά μακριά οι ατελώς σχηματισμένοι αδένες από τους άλλους που είναι ακόμα καλοσχηματισμένοι. Εδώ δεν ξέρω, είναι λίγοι. Τους μετράμε κιόλας αυτούς, εδώ είναι μόλις 2. Εντάξει, είναι μακριά. Να, αυτό είναι το πρότυπο 3. Είναι μακριά, αλλά είναι λίγοι. Ας μείνουμε στο πρότυπο 3. Εδώ που είναι μακριά, αλλά είναι περισσότεροι, δηλαδή από 6 τέτοιοι μικροί αδένες και πάνω, εδώ, τότε πια θα πάμε στο πρότυπο 4. Γενικά, έτσι, αυτό το πρότυπο των ατελώς σχηματισμένων αδένων, λίγο μας δυσκολεύει για να το κατατάξουμε στο 4. Έχουμε μια τάση να το υποβαθμίζουμε. Εδώ είναι η σύνοψη ακριβώς των όλων αυτών που δείξαμε με τις εικόνες. Πότε τους πηγαίνουμε στο 3, πότε τους πηγαίνουμε στο 4. Α, τους βλέπουμε εδώ. Α, έχει και ένα νευράκι, άσχετο αυτό. Πάει ένας αδένας έτσι καρκινικός και λίγο το πιέζει. Εδώ είναι το πρότυπο 3. Α, να οι κακοσχηματισμένοι αδένες, να τι. Εδώ. Και εδώ. Εδώ περισσότεροι. Σας πω την αλήθεια, εδώ είμαι πιο σίγουρος ότι είναι 4. Είναι αρκετοί. Από 6 είπαμε και πάνω. Εδώ που είναι ένας 2, θα μπορούσαμε να μείνουμε ακόμα στο πρότυπο 3. Τους θεωρήσουμε δηλαδή λοξοκομμένους αδένες που δεν φαίνεται ο αυλός τους επειδή είναι κατεφραυτωμένοι κομμένοι. Να, εδώ το ατελείς αδένες του προτύπου 4, ενώ εδώ βέβαια πρότυπο 3. Εντάξει. Εδώ το πρότυπο 3, στρώμα ανάμεσά τους, ωραία. Εδώ το πρότυπο 4. Ομοίως και εδώ, εδώ νομίζω το 4 είναι περισσότερο. Έχουμε πιο πολύ έτσι, σαν αδένες κακοσχηματισμένους, ή και συγχωνευμένους θα έλεγα. Εντάξει. Σαν πρωτεύον εδώ το 4, δηλαδή δευτερεύον το 3. Οπότε αν είναι το τελικό μας σκορ αυτό, πηγαίνουμε στην ομάδα βαθμού κακοήθειας 3. Έτσι, στην τρίτη ομάδα. 4 και 3. 7 δηλαδή με πρωτεύον το 4. Α, εδώ αυτό μην το πούμε ηθμοειδή, γιατί έχει και το χώρο αυτό τον κενό, οπότε είμαστε ακόμα σπειραματοειδή δομή στο πλαίσιο του 4. Α, οι υπερνευριδιακές διηθήσεις, είπαμε ότι εδώ, όπως και στην πλενόδεινοπλασία, αποφεύγουμε να κάνουμε grade, αν έχουμε άλλο καρκίνο, ας τον αγνοήσουμε αυτόν, γιατί εδώ μπορεί να υπερδιαβαθμίσουμε, ενώ είμαστε ακόμα στο πρότυπο 3 με τους ξεχωριστούς αδένες, δεν είναι πάντα αυτό τόσο ευκρινές. Φυσικά εδώ στις πειραματοειδείς δομές, ορθογνωμονικό επίσης στοιχείο κακοήθειας, έχουμε πρότυπο 4. Α, εδώ είναι κάτι νευράκια, βλέπουμε εδώ τους αδένες να πηγαίνουν στο νεύρο, αλλά βέβαια εδώ πέρα, αν αλλού έχουμε πιστεί για το καρκίνωμα, μπορούμε να το πούμε αυτό, είναι διήθηση. Εδώ είναι λίγο δύσκολο. Γιατί? Γιατί οι αδένες αυτούς που βλέπουμε εδώ και δεν είναι γύρω-γύρω από το νεύρο, αλλά κυρίως μορφολογικά δεν έχουν άτυπα. Δηλαδή, για να διαγνώσουμε την περινευριδιακή καρκινική διήθηση, ο αδένας πρέπει να έχει κάποια άτυπα χαρακτηριστικά, πυρηνικά τουλάχιστον. Και είπαμε ότι για να στηριχτούμε πρέπει να είναι και κυκλοτερής. Αν υπάρχει αλλού καρκίνος, αρκεί να το ακουμπάει. Αλλά εδώ, αν έχει αλλού καρκίνο, μην διαστώνονται από αυτά περινευριδιακές διηθήσεις, γιατί δεν το είναι τόσο άτυπα τα στοιχεία αυτά.
Και αν κάνω και κερατίνη 903, το αποδεικνύω ότι ήταν καλοήθης αδένης. Να τα. Τα βασικά του κύτταρα, να εδώ το νεύρο, που το ακουμπούσαν έτσι, κάναν έτσι σαν μια οδόντωση. Σαν μια οδόντωση. Α, εδώ και μέσα. Το έχουν μπει μέσα. Είναι το νεύρο και έχουν μπει μέσα οι αδένες, έτσι. Ενδονευρική, αλλά καλοήθης. Α, εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα φυλλώδες πρότυπο, το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε αν τυχόν είναι κυψελιδικό ή πορογενές, γιατί το φυλλώδες πρότυπο, με γνήσιες βέβαια θηλές, καλές θηλές, χαρακτηρίζει το πορογενές καρκίνωμα του προστάτη. Εδώ όμως τους πυρήνες τους βλέπω στρογγυλούς, άρα είναι από κύτταρα εκρητικά, οπότε είμαστε στο κυψελιδικό. Τώρα, αν οι δομές είναι σύνθετες διακλαδιζόμενες, όπως είναι αυτές εδώ, θα το πάμε στο πρότυπο 4. Εντάξει. Δεν είναι συχνό στο πρότυπο 4 να βλέπουμε φυλλώδες πρότυπο και μάλιστα σε καρκίνωμα κυψελιδικό. Σε πορογενές, επίσης χαμηλά διαφοροποιημένο, πρότυπο 4. Εντάξει, θα περιμέναμε να δούμε θηλές, αλλά και στο κυψελιδικό δεν αποκλείεται. Να δούμε εδώ πέρα τώρα, να δούμε κάπως το 3. Ωραία. Εδώ ας πούμε το 3. Εδώ να πούμε το 4. Με μια συγχώνευση και κάπως σχηματισμένους αδένες και ίσως κάπου εδώ, αν αυτά είναι καρκινικά κύτταρα, να σκεφτούμε και το 5, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει πια αδενική διαφοροποίηση. Να ξεχωρίζουμε πρέπει και τους αυλούς. Εντάξει, εδώ είναι σίγουρα 4. Απλώς, μη στηριζόμαστε στο να λέμε αυλούς αν έχουμε κάποια ενδοκυταροπλασματικά καινοτόπια. Αυτά τα αγνοούμε από τη διαβάθμιση καταγκλίζων. Δηλαδή, κοιτάμε την όλη διαμόρφωση και άμα είναι συμπαγής η δομή, πάμε στο πρότυπο 5. Άρα, μην μπλέκουμε κάποια ενδοκυταροπλασματικά καινοτόπια με τους γνήσιους αυλούς. Έτσι. Θέλει λίγο προσοχή. Να μην τα θεωρήσουμε αυτά ότι είμαστε στο βάση αυτού δηλαδή, το θεωρήσουμε αυτό την αυλός και είμαστε στο πρότυπο 4, θα μπορούσε εδώ όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, εδώ που φαίνονται κάποιοι αυλοί να συγχωνεύονται με γύρω καρκινικές δομές, είμαστε 4, αλλά εδώ θα μπορούσε κάλλιστα αυτές οι περιοχές να μπουν στο πρότυπο του 5. Α, εδώ σίγουρα όλες αυτές εδώ οι περιοχές είναι πεντάρι, είναι 5. Εδώ. Πρέπει να το αναζητάμε και το 5. Έχει χαθεί τώρα πια εδώ η σωληνώδης, έτσι, το περίγραμμα των αδένων και είναι πολύ σκόρπια. Πολύ σκόρπια τα κύτταρα. Έχει βέβαια κι άλλο καλύτερα διαφοροποιημένο συστατικό καρκινώματος. Εντάξει. Εδώ έχουμε και το 3. Αλλά ενώ το 3 το έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι μπορεί να συνδυάζεται με το 4, καμιά φορά το 3, δείτε εδώ, έτσι με μονωμένα κύτταρα, κυρίως έτσι με μονωμένα θα τα έλεγε κανένας, ή και σε μικρές έτσι δομές κάπως έτσι, χορδές ή συμπαγείς δομές, φωλίτσες, είναι το πρότυπο 5 γιατί εδώ δεν θυμίζει περίγραμμα αδένα, το γύρω-γύρω δηλαδή δεν παραπέμπει σε αδένα να πούμε είμαστε στο 4 και έχει συγχωνευμένους αδένες, δεν φαίνεται πια αυτό, οπότε πάμε στο 5 όπως και εδώ βέβαια, με αυτές εδώ τους κυλίνδρους, εδώ τους συμπαγείς κυλίνδρους των καρκινικών κυττάρων ή ακόμα και εδώ αυτές τις ροζετοειδείς δομές, τους ρόδακες, μην τους μπλέξουμε με στοιχεία αυτά αδενικής διαφοροποίησης, αυτά είναι ροζέτες, οπότε ουσιαστικά αυτές είναι συμπαγείς δομές που εντάσσονται στο πρότυπο 5. Εδώ είναι το νευροενδοκρινικό καρκίνωμα, μικροκυταρικό θα έλεγα, έτσι, με τις μητώσεις του και φυσικά την ανοσοϊστοθετικότητα στη χρωμογρανίνη και τη συναπτοφυσίνη, που το αποδεικνύει. Ακόμα και μικρό συστατικό να έχουμε, πρέπει οπωσδήποτε να το αναφέρουμε, τέτοιου καρκινώματος, αλλά καμιά φορά νευροενδοκρινική διαφοροποίηση εκτεταμένη, όχι με μονωμένα κύτταρα νευροενδοκρινικά που δεν έχουν σημασία, εκτεταμένη, όπως εδώ, που βλέπουμε την ανοσοϊστοθετικότητα στη χρωμογρανίνη, είναι και σε ένα καρκίνωμα που δεν σου γέμιζε το μάτι για νευροενδοκρινικό. Εντάξει, σίγουρα είναι. Το βλέπουμε εδώ υψηλόβαθμης κακοήθειας, είναι πρότυπο 4, τουλάχιστον εδώ που δείχνω. Αλλά να που έχει και σημαντική νευροενδοκρινική διαφοροποίηση που πιθανώς να έχει σημασία στον χειρισμό των μεταστάσεων αυτού του καρκινώματος. Τα ιδιαίτερα πρότυπα με το βλενώδες δεν πρέπει να μας οδηγούν σε δυσκολίες στο πρότυπο των κλίζων. Αν είναι ξεχωριστοί οι αδένες, είμαστε
στο πρότυπο 3. Και βέβαια θα αποφύγουμε να κάνουμε γκλίζον όταν έχουμε σύνθλιψη λόγω μηχανικές αλλοιώσεις, οπότε ένα πρότυπο 3 μπορεί κάλλιστα να το διαγνώσει λανθασμένα όσα πρότυπα χαμηλότερα διαφοροποιημένα. Όταν υπάρχουν ορμονικοί χειρισμοί, οπότε βλέπετε εδώ αυτή την γενοτοπίωση, την κυταροπλασματική, πυκνοτικούς πυρήνες με μονωμένα καρκινικά κύτταρα. Εδώ δύσκολο είναι να καταλάβεις ότι υπάρχει και καρκίνος δηλαδή. Μπορεί να μιμούνται και φλεγμονή. Και όταν υπάρχει βέβαια ακτινοθεραπεία, τότε εξαφανίζονται οι αυλοί. Οπότε πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να υπερδιαβαθμίσουμε. Εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποφεύγεται να γίνεται το γκλίζον, το πρότυπο του γκλίζον και το άθροισμα του γκλίζον. Αν αλλού υπάρχει ιστός που δεν έχει υποστεί αυτές τις επιδράσεις, εκεί ναι, μπορούμε να το διαβαθμίσουμε. Θέματα σταδιοποίησης. Το θετικό όριο είναι πάντα όταν ο καρκινικός αδένας το ακουμπάει. Οπότε λέμε με ποιο πρότυπο το ακουμπάει και σε πόσο μήκος, σε πόση έκταση είναι αυτή η διήθηση. Να, ας πούμε, εδώ δεν είναι θετικό το όριο, δεν ακουμπούν οι καρκινικοί αδένες, το σημασμένο με συνική μελάνη όριο, ενώ εδώ το ακουμπάει. Και εδώ προφανώς κάτι άσχετο με το θετικό ή όχι όριο, υπάρχει και εξωπροστατική διήθηση. Εδώ είναι θετικό το όριο, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, δεν φαίνεται να υπάρχει εξωπροστατική διήθηση, γιατί είναι από τις περιοχές που τελειώνει το παρένχημα του προστάτη. Είναι η λεγόμενη κάψα. Διήθηση λοιπόν εδώ της κάψας, ναι, θετικό το όριο εδώ, να μετράμε και το μήκος που είναι θετικό, βεβαίως, έχει σημασία σε πόση έκταση είναι το θετικό όριο, και το πρότυπο του καρκίνου που ακουμπάει το θετικό όριο, είπαμε ότι το πρότυπο 3 μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική η διήθηση του εγχειρητικού όριου, αλλά εδώ ουσιαστικά είμαστε ακόμα σε καρκίνο που είναι μέσα στον προστάτη, αλλά με θετικό όριο. Εδώ, ναι, μεν είναι ελεύθερο το όριο, αλλά με αυτή την προβολή εδώ πέρα της γλώσσας, έχουμε εξωπροστατική διήθηση εδώ πέρα, έτσι. Και ας είναι ομαλό αυτό το περίγραμμα, είναι σαφώς ένα επίπεδο πολύ άνω του υπόλοιπου επίπεδου του παρενχήματος του προστάτη εκεί που τελειώνει, οπότε είναι και εδώ εξωπροστατική διήθηση, ταυ3α, χωρίς όμως θετικό όριο, ενώ εδώ ταυ2, δηλαδή όγκος μέσα στον προστάτη, με θετικό όριο, με αυτό το μήκος που βλέπουμε εδώ. Να, και εδώ βέβαια έχουμε την εξωπροστατική διήθηση, την εμφανή, με τους καρκινικούς αδένες μέσα στα λιποκύτταρα των περιπροστατικών μαλακών μορίων, οπότε εδώ δεν τίθεται θέμα για το ταυ3. Όπως και εδώ για το ταυ3β, εφόσον είμαστε στην διήθηση της σπερματοδόχου λυκύθου, που πάντα έχει έτσι και μυϊκές δεσμίδες για να την ξεχωρίζουμε από τον εξπερματιστικό πόρο ή τον σπερματικό πόρο που δεν έχει τόσο μυϊκό στοιχείο και που είναι μέσα στον προστάτη, οπότε η διήθησή του δεν συνεπάγεται ταυ3β, δεν είναι σπερματοδόχος λύκηθος. Και εδώ πέρα μια περινευριδιακή διήθηση βλέπω εδώ, που την αναφέρουμε στις βιοψίες. Και το πίν επίσης, αν το βλέπουμε στις βιοψίες, οφείλουμε να πούμε σε πόσους κυλίνδρους είναι και πόσο εκτεταμένο είναι. Να, σε επίπεδο βιοψίας εδώ, ένα καρκίνωμα προτύπου 3. Α, και τίποτα ατελώς σχηματισμένοι αδένες εδώ, θα δούμε πως έχει και τίποτα 4, δεν είμαι σίγουρος. Εδώ όμως επεκτείνεται στην σπερματοδόχο κύστη ή στο τείχωμα του εξπερματιστικού πόρου. Καλό θα είναι αν έχουμε ένα τέτοιο θέμα να το διακρίνουμε. Η λιποφουσκίνη με αυτή τη χαρακτηριστική χρυσιοκίτρινη χρειά είναι στο επιθήλιο, έτσι, στα πλαίσια της εκφύλησης ουσιαστικά, όπως και η πυρηνική ατυπία που παρατηρείται σε αυτές τις δομές είναι εκφυλιστικού χαρακτήρα. Αλλά εδώ η σπερματοδόχος λύκηθος έχει σαφές μυϊκό στοιχείο γύρω της, ενώ ο εξπερματιστικός πόρος όχι. Είναι πιο πολύ έτσι κολαγωνώδες το υπόστρωμα γύρω από τον σπερματικό πόρο, το κομμάτι του μέσα. Και να δούμε εάν επίσης συνεχίζεται η βιντεοσκόπηση, έτσι δείχνει, για να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι, που είναι οι καρκινικές εξεργασίες που παράγεται της ουρήθρας, συνήθως, οπότε μπορεί και να προβάλλουν στην ουρήθρα, το ενδοπορικό καρκίνωμα του προστάτη, το οποίο συνηθέστατα συνδέεται με αλλαχού διηθητικό καρκίνωμα και μάλιστα υψηλόβαθμης κακοήθειας, η επέκταση ενός συμβατικού κυψελιδικού καρκινώματος του προστάτη, εκεί γύρω από την ουρήθρα, το καρκίνωμα των πόρων, που μπορεί να
προσβάλλει την περιοχή αλλά και οποιοδήποτε σημείο του προστάτη και πιο περιφερικά, και το οροφυλιακό καρκίνωμα βέβαια, το οποίο πιθανότατα θα προέρχεται από την ουροδόχο κύστη, συνηθέστερα ενδοεπιθυλιακά, θα πηγαίνει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μέσω του επιθυλίου και θα μπαίνει μέσα στους περιουρυθρέους πόρους, στις κυψέλες του προστάτη, στους αδένες του προστάτη, και θα πρέπει τότε να δούμε αν διηθεί ή όχι, αλλά τότε δεν θα είναι κατευθείαν επέκταση ενός ουροφυλιακού καρκινόμητος από την ουροδόχο, οπότε να είμαστε στο ΤΑΦ4, τότε θα το διαβαθμίσουμε σαν, θα το σταδιοποιήσουμε σαν καρκίνωμα ουρύθρας, όταν πηγαίνει έτσι διαμέσου του επιθυλίου της προστατικής ουρύθρας και μπαίνει μέσα στους αδένες του προστάτη. Οι αδένες εδώ είναι μέσου ή μεγάλου μεγέθους. Το ενδοπορικό καρκίνωμα έχει και μια πιο χαμηλότερης έτσι βαρύτητας αλλίωση μορφολογικά, που είναι ο άτυπος ενδοπορικός πολλαπλασιασμός, ο οποίος όμως και αυτός, όπως και το ενδοπορικό καρκίνωμα, έχουν περισσότερη ατυπία από τη γνωστή μας υψηλόβαθμη προστατική ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία. Όταν είναι πάρα πολλές εστίες τέτοιες υψηλόβαθμες, συνοστιζόμενες έτσι και πάρα πολλές, ας δούμε βασικά κύτταρα, γιατί καμιά φορά το καρκίνωμα του προστάτη έχει στιβαδοποιούμενο επιθύλιο και μιμείται το πιν, αλλά φυσικά δεν έχει καθόλου βασικά κύτταρα. Το αδενοκαρκίνωμα λοιπόν του προστάτη είναι, μπορεί να είναι και δίκην πιν, και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση είναι και κυψελιδική μορφολογία του κυττάρου, αλλά μπορεί να είναι και πορογενής. Το πορογενές καρκίνωμα έχει πιο κυονοειδή κύτταρα, πιο κυλινδρικά. Το κυψελιδικό έχει πιο στρογγυλούς πυρήνες. Άρα το δίκην πιν καρκίνωμα μπορεί να είναι και πορογενές. Να έχει δηλαδή κύτταρα κυονοειδή. Δεν έχει βέβαια καθόλου βασικά κύτταρα. Όπως καθόλου βασικά κύτταρα φυσικά δεν έχει και το συμβατικό κυψελιδικό καρκίνωμα, που μπορεί να έχει ηθμοειδές σε συμπαγές πρότυπο. Στο ηθμοειδές θα μείνουμε στο 4 πρότυπο του Gleason. Στο συμπαγές πρότυπο θα πάμε στο 5, όπως θα πάμε στο 5 και αν υπάρχει νέκρωση μέσα σε ένα ηθμοειδή σχηματισμό ή και σε ένα συμπαγή σχηματισμό, η νέκρωση πηγαίνει στο 5. Το πορογενές αδενοκαρκίνωμα είπαμε ότι έχει ένα πρότυπο κυρίως σύνθετο, μπορεί να είναι ηθμοειδές, να είναι γνήσια θυλώδες ή και συμπαγές, αλλά κάπου οφείλουμε να βλέπουμε άλλο κύτταρο, το κύτταρο αυτό το κυονοειδές, και θέλει προσοχή γιατί το πορογενές αδενοκαρκίνωμα μπορεί κάπου, κατ' εξαίρεση βέβαια, να έχει βασικά κύτταρα, θα κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Δεν θα το πούμε ενδοπορικό. Το ενδοπορικό καρκίνωμα είναι κυψελιδικό καρκίνωμα. Έχει τα κύτταρα τα στρογγυλά. Αλλά κρατάει βασικά κύτταρα. Το πορογενές έχει τα κύτταρα τα κυλινδρικά, τα κυονοειδή, αλλά μπορεί να κρατάει και αυτό βασικά κύτταρα, τα οποία όμως δεν έχουν καμιά σημασία, συμπεριφέρεται σαν διευθυντικό. Η επέκταση του οροφυλιακού καρκινώματος, είπαμε, η ενδοεπιθυλιακή εντός των πόρων, των περιουρυθρέων πόρων και των κυψελών του προστάτη, είναι και αυτή ένα αξιόλογο σημείο για τη διάγνωση. Η μεγάλη σημασία φυσικά να ξεχωρίσουμε την υψηλόβαθμη προστατική ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία από το ενδοπορικό καρκίνωμα, γιατί το ενδοπορικό καρκίνωμα σπανίως είναι μόνο του. Συνηθέστατα αλλού υπάρχει διηθητικό καρκίνωμα και μάλιστα υψηλόβαθμης κακοήθειας. Οπότε όταν το διαγνώσκουμε το ενδοπορικό καρκίνωμα, τη σπάνια περίπτωση που το διαγνώσκουμε ως αμυγή αλλίωση, πάντα κάνουμε αυτό το σχόλιο. Γιατί τίθεται το θέμα, όπως θα δούμε παρακάτω, της διαβάθμισης της κακοήθειάς του. Εξορισμού είναι υψηλόβαθμη, αλλά το θέμα είναι πώς αναφέρεται. Είπαμε και αυτό το δίκιν πιν καρκίνωμα, το οποίο φυσικά στερείται παντελώς βασικού κυταρικού στίχου, αντίθετα με την υψηλόβαθμη πιν. Πότε το υποπτευόμαστε, όταν είναι πολλαπλές συνεχόμενες αιστείες που μοιάζουν με υψηλόβαθμη πιν. Βάφουμε τα κύτταρα, τα βασικά. Το πορογενές είπαμε ότι συμπεριφέρεται ως διηθητικό, ακόμα και αν καταθέσεις έχει βασικά κύτταρα, οπότε δεν κάνουμε καμία μνήμα για αυτά, εφόσον έχουμε πιστεί ότι είναι πορογενές καρκίνωμα. Το ξεχωρίζουμε φυσικά από ένα οροφυλιακό καρκίνωμα που μπορεί να επεκτείνεται μέσα στους πόρους. Και αν έχουμε αυτό το αδενοκαρκίνωμα πιν, που είπαμε μπορεί να έχει και κυψελιδικούς χαρακτήρες και πορογενής, αυτό εντάσσεται στο πρότυπο 3, έτσι, ενώ το πορογενές αδενοκαρκίνωμα εξορισμού υπάγεται στα πρότυπα χαμηλής διαφοροποίησης. Θέλει λίγο δηλαδή προσοχή εδώ, όταν έχουμε ένα δίκιν πιν καρκίνωμα, να δούμε λίγο τη σύνθετη ή όχι αρχιτεκτονική του, για να το βάλουμε ή στο 4 πρότυπο, όπως το κλασικό πορογενές καρκίνωμα, ή να το βάλουμε στο πρότυπο 3, όπως το κλασικό δίκιν πιν καρκίνωμα, που είναι πιο απλή η μορφολογία του. Εδώ θέλει κάποια προσοχή, θα το θίξουμε σε slide, σε διαφάνεια παρακάτω. Τι κοιτάμε λοιπόν? Την περιουρυθρική εντόπιση με πιθανή ενδοουρυθρική προβολή
μέσα, ας πούμε, στην ουρήθρα. Πόσοι είναι αυτοί οι άτυποι μεγάλοι αδένες, αν έχουν απλή ή σύνθετη αρχιτεκτονική, αν κάνουν γνήσιες θηλές, αν διαστέλλονται έτσι και κάνουν πυκνούς ρυθμοειδείς ή συμπαγείς σχηματισμούς. Το είδος του κυττάρου, αν είναι κυψελιδικό εκρητικό που έχει στρογγυλεμένους πυρήνες ή κυλινδρικό κυονοειδές με οειδείς πυρήνες. Το βαθμό πυρηνικής ατυπίας, πόσο μεγάλα μεγέθη έχουν οι πυρήνες, την πυρηνική διόγκωση, η χρώση φυσικά των βασικών κυττάρων εκ των ουκάνευ, αν λείπει παντελώς, πολύ σημαντικό για το δίκυν καρκίνωμα. Και φυσικά βλέπουμε καμιά φορά, αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε το ενδοπορικό καρκίνωμα ή την κάπως ελαφρύτερη μορφή του, τον άτυπο ενδοπορικό πολλαπλασιασμό από το υψηλό βαθμό πυρ, μπορεί επικουρικά να μας βοηθήσουν τα πρότυπα αυτών των δύο ανοσοχρώσεων στην διαφοροδιάγνωσή μας επικουρικά. Να, σύνθετες δομές, νομίζω δύσκολα θα τις βάζαμε στο πυρ, ιδιαίτερα αν όλο αυτό εδώ που βλέπω είναι νέκρωση, θέλω να το δω λίγο από πιο κοντά. Βέβαια το κύτταρο το βλέπουμε είναι κυψελιδικό, είναι στρογγυλό. Βέβαια, σύνθετη αρχιτεκτονική, αλλά βασικά κύτταρα full σε αυτές τις σύνθετες άτυπες δομές κυψελιδικών κυττάρων. Αυτό είναι το ενδοπορικό καρκίνωμα. Να, εδώ έχει και νέκρωση, οπότε είναι στο πρότυπο 5, ενώ εδώ που είναι ρυθμοειδής σχηματισμός, το ενδοπορικό καρκίνωμα, να τα βασικά κύτταρα εδώ που τα διατηρεί, το ενδοπορικό καρκίνωμα είναι στο πρότυπο 4. Το συγκεκριμένο. Εδώ, πολύ πυκνό, ρυθμοειδές πρότυπο, με βασικά κύτταρα τα οποία φυσικά θα επαληθεύσουμε ανοσοϊστοχημικά. Να τα, εδώ, η ανοσοϊστοχημία μας. Εντάξει, εδώ έχει γίνει κυρακεμάση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν στηριζόμαστε στα ψηλόβαθμις κακοήθειας πρότυπα στη κυρακεμάση. Να το λοιπόν εδώ πέρα, το ενδοπορικό καρκίνωμα είναι σε βιοψία διαβελώνης, οπότε τότε αν είναι μόνη αλλίωση σκεφτόμαστε αν πρέπει να το αναφέρουμε το γκλίζον, δηλαδή αν πρέπει να κάνουμε γκλίζον, τουλάχιστον θα πούμε ότι συχνότατα συνδυάζεται με αλαχού διηθητικό καρκίνωμα και μάλιστα διηθητικό υψηλόβαθμης κακοήθειας, για να είναι επιθετικός ο χειρισμός του ασθενούς. Να το και πάλι, το πορογενές καρκίνωμα, κυψελιδικό το κύτταρό του, συγγνώμη, το ενδοπορικό καρκίνωμα με τα βασικά κύτταρα, κυψελιδικό το κύτταρό του, είπαμε το ενδοπορικό καρκίνωμα, είναι αλλίωση κυψελιδικού κυττάρου με στρογγυλούς πυρήνες. Έτσι. Εδώ έχουμε ένα βλενόδες που κοιτάμε πόσο ξεχωριστή είναι η αδενική του σχηματισμή για να το κρατήσουμε στο 3 ή αν συγχωνεύουν να το πάμε στο 4 και εδώ έχουμε ένα ενδοπορικό με νέκρωση, εντονότατο πυρηνικό πλειομορφισμό, αλλά βασικά κύτταρα αρκετά ευδιάκριτα στην ανοσοϊστοχημία. Τι είναι λοιπόν το ενδοπορικό καρκίνωμα? Πυκνή ρυθμοειδής αδένες, εντάξει, οι οποίοι άνω του ημίσιος του καθενός αντιστοιχεί σε επιθήλιο σχετιζόμενο με αυλούς ή κάνει συμπαγείς φωλιές ή κάνει πολύ έντονο πλειομορφισμό και νέκρωση. Εξορισμού υψηλόβαθμης κακοήθειας, το ενδοπορικό καρκίνωμα, πάντα φυσικά είναι αναγκαία η ανοσοϊστοχημική επιβεβαίωσή του. Όταν είναι αμυγές, δεν διαβαθμίζεται κατά γκλίζον, αλλά κάνουμε το σχόλιο που είπαμε, ότι αλλού μπορεί να υπάρχει διαιθητικό καρκίνωμα και μάλιστα υψηλόβαθμης κακοήθειας. Όταν πρόκειται λοιπόν για βιοψία, ή όταν δεν έχει αφαιρεθεί ολόκληρος ο προστάτης και... Λέμε ότι συνήθως το ενδοπορικό καρκίνωμα σχετίζεται με αλαχού διαιθητικό καρκίνωμα και μάλιστα πιθανότερα υψηλόβαθμης κακοήθειας. Τώρα, εάν έχουμε το ενδοπορικό καρκίνωμα που σχετίζεται με διαιθητικό καρκίνωμα στο υλικό μας και το βλέπουμε και το διαιθητικό καρκίνωμα, σύμφωνα με την ΙΣΟΠ, συμπεριλαμβάνουμε στον αθρηστικό βαθμό κατά γκλίζον το ποσοστό που καταλαμβάνει και το πρότυπο υψηλόβαθμης κακοήθειας. Συμπεριλαμβάνουμε λοιπόν το ενδοπορικό μέσα στο 4 ή αν έχει και νέκρωση στο 5. Βέβαια, η παρουσία του αναφέρεται και σχολιάζεται στην έκθεσή μας λόγω της αρνητικής προγνωστικής του σημασίας. Βάσει της άλλης εταιρείας της GAPS, ο βαθμός κακοήθειας του ενδοπορικού δεν συμπεριλαμβάνεται στον αθρηστικό βαθμό κακοήθειας, αλλά φυσικά αναφέρουμε την ύπαρξή του και το ποσοτικοποιούμε αδρά. Τι ποσοστό καταλαμβάνει. Τώρα, πότε κάνουμε ανοσοϊστοχημία για να το δείξουμε.
όταν έχουμε διθετικό πάντα, ή θα δούμε τώρα. Λοιπόν, η ανοσοϊστοχημική διερεύνηση της ύπαρξης ενδοπορικού καρκινώματος έχει νόημα μόνο όταν η διάκριση του ενδοπορικού καρκινώματος από το πρότυπο υψηλόβαθμης κακοήθειας καταγκλίζων, το σύνηθες δηλαδή, το πρότυπο 4 του διθητικού, επηρεάζει τον αθροιστικό βαθμό κακοήθειας καταγκλίζων. Δηλαδή, στις λίγες περιπτώσεις που έχουμε ιθμοειδείς αδένες, χωρίς να υπάρχει σαφές διαιθητικό στοιχείο. Οπότε πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτή η ιθμοειδής αδένες. Είναι πρότυπο 4 διαιθητικού και υψηλιδικού καρκινώματος ή είναι ενδοπορικό καρκίνωμα. Είτε το σαφώς διαιθητικό στοιχείο που συνυπάρχει φαίνεται να έχει αθροιστικό βαθμό 6 καταγκλίζων, οπότε αν μπει μέσα και το άλλο στοιχείο θα το κάνει 7, ή να έχει 3 και 4 αθροιστικό βαθμό 7, αλλά να είναι κοντά το 3 με το 4 σαν ποσοστά επί του συνόλου του καρκινικού ιστού. Οπότε αν το ενδοπορικό μπει μέσα, να μου το κάνει 4 συν 3, να αλλάξει δηλαδή το συσχετισμό υπέρ του χαμηλά διαφοροποιημένου στοιχείου, του προτύπου 4 δηλαδή, του γκλίζων κτλ. Τότε λοιπόν πρέπει να το αποδείξουμε. Να δούμε λοιπόν την πρώτη μας περίπτωση. Είναι το ενδοπορικό καρκίνωμα, νάτο, και εδώ, εδώ με τα βασικά του κύτταρα, και πέριξ αυτού υπάρχουν διηθητικοί καρκινικοί αδένες, νάτι, εδώ δεν υπάρχουν βασικά κύτταρα, βλέπουμε. Έτσι. Βαθμού 4 και 4, 8. Οπότε ήδη είμαστε στο ομάδα βαθμού κακοηθείας 4, λίγο πριν το 5, το τελευταίο δηλαδή. Περιττές οι ανοσοϊστοχημικές χρώσεις, γιατί σίγουρα θα μπορούσε και αυτό που ήταν ενδοπορικό να θεωρηθεί μέσα στο τεσάρι. Έτσι. Ταυτόσιμη στο υψηλόβαθμης κακοήθειας, έτσι. Εντάξει, γιατί κάναμε τη ρακεμάση, ομολογώ δεν μπορώ να το καταλάβω, την κάναμε τέλος πάντων. Η ανοσοϊστοχημική αναζήτηση στοιχείων βασικού κυταρικού στίχου προς τεκμηρίωση διάγνωσης ενδοπορικού καρκινώματος και αποκλεισμό διαιθητικού καρκινώματος υψηλόβαθμης κακοήθειας δεν χρειάζεται όταν δεν πρόκειται να αλλάξει ο συνολικός υψηλότερος αθροιστικός βαθμός κακοήθειας. Να πάει δηλαδή σε άλλη ομάδα του πενταβάθμιου προγνωστικού συστήματος. Πάμε τώρα να δούμε εδώ. Εδώ έχουμε ριζική προστατεκτομή. Έχουμε μια μικρή εστία διαιθητικού καρκινώματος προτύπου 3. Προφανώς είναι αυτά εδώ. Ξεχωριστή καρκινική αδένες, προτύπου 3. Και εκτεταμένο ενδοπορικό καρκίνωμα, το βλέπουμε εδώ, με τα βασικά του κύτταρα. Πάντα κυψελιδικό, έτσι, από κυψελιδικό κύτταρο. Εδώ είναι απαραίτητη η ανοσοϊστοχημική χρώση έναντι των ανοσοδεικτών των βασικών κυττάρων, στο εκτεταμένο, και την απουσία του στη διηθητική συνιστόσα χαμηλόβαθμης κακοήθειας. Εδώ. Εδώ φυσικά είναι ο καρκίνος, ο οποίος ήταν προτύπου 3. Όλο το υπόλοιπο είναι εκτεταμένο ενδοπορικό καρκίνωμα. Τώρα, θα το βάλουμε και θα το πούμε 3 και 4, 7. Θα το πούμε 3 και 3 με εκτεταμένο ενδοπορικό καρκίνωμα. Σε κάθε περίπτωση θα βάλουμε το σχόλιο τι σημαίνει η διάγνωση ενός ενδοπορικού καρκινώματος. Αλλού μπορεί να υπάρχει διηθητικό καρκίνωμα και συχνότερα υψηλής κακοήθειας. Γιατί εδώ το διηθητικό καρκίνωμα είναι προτύπου 3 καταγκλίζοντα, πάει σκορ 6. Αλλού όμως μπορεί να υπάρχει 4. Βέβαια, αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία όταν το βλέπουμε σε βιοψία. Γιατί άμα είναι στη ριζική προστατεκτομή θα έχουμε πάρει όλες τις τομές και θα το ξέρουμε αν υπάρχει αλλού διηθητικό στοιχείο υψηλόβαθμης κακοήθειας. Με αυτό λοιπόν τον περιορισμό. Πάμε να δούμε και εδώ. Εκτενές και εδώ, εκτενές ενδοπορικό καρκίνωμα και μια μικρή εστία διηθητικού καρκινώματος που είναι 3 και 3. Έτσι. Εδώ. Εδώ προφανώς είναι. Το 3 και 3. Πάλι εδώ χρειάζεται να δείξουμε αυτό αν είναι ενδοπορικό ή αν είναι διηθητικό προτύπου 4. Το βλέπουμε πάλι εδώ. Έτσι. Το ενδοπορικό έχει και νέκρωση. Οπότε αυτό αν διαβαθμιζόταν θα έπαιρνε 5. Και μικρή καλοσχηματισμένη αδένης προτύπου 3, δηλαδή αθροιστικού βαθμού 6. Όλες οι θέσεις του ενδοπορικού έχουν και πάρα πολλά
βασικά κύτταρα. Έτσι. Και βλέπουμε εδώ τη χρώση για τα βασικά κύτταρα. Να, άθικτα τα βασικά κύτταρα στο ενδοπορικό καρκίνωμα, αλλά πρέπει να δούμε και αν υπάρχουν καρκινικοί αδένες, που εδώ είναι προτύπου 3. Και τότε θα αναφέρουμε ακριβώς τα ευρήματά μας, είτε το βάλουμε μέσα το ενδοπορικό, το grade, μέσα στο score, έτσι, είτε δεν το βάλουμε και το πούμε χωριστά. Έτσι, ο κλινικός γιατρός οφείλει να ξέρει τι σημαίνει η εκτεταμένη κιόλας εν προκειμένου παρουσία του ενδοπορικού καρκινώματος. Έτσι. Εδώ τώρα να δούμε, αυτή είναι εδώ τη θέση. Α, αυτό τώρα εδώ. Να, αυτό είναι ενδοπορικό, έχει βασικά κύτταρα. Εντάξει, έχει και ένα διαιθητικό εδώ πέρα καρκίνωμα, προτύπου 3. Τώρα αυτό να το βάλουμε στο πρότυπο 4, να το πούμε διαιθητικό, βασικά κύτταρα δεν έχει. Αλλά καμιά φορά ξέρουμε αυτό που λέμε για τα βασικά κύτταρα. Η απώλειά του δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι διαιθητικός καρκίνος, με την έννοια ότι αυτός εδώ ο σχηματισμός είναι παρόμοιος με αυτόν. Οπότε μπορεί εδώ απλώς να μην φαίνονται τα βασικά κύτταρα και να είναι αυτό ακόμα ενδοπορικό. Εντάξει, όλοι αυτοί είναι καθημερινοί προβληματισμοί. Δηλαδή, παρότι οι ανοσοϊστοθετικοί δείκτες βασικών κυττάρων στηρίζουν τη διάγνωση ενδοπορικού, η απουσία τους δεν την αποκλείει και τελείως, καθώς σε διασταλμένους αδένες με ενδοπορικό καρκίνωμα, ο βασικός κυταρικός στίχος του συχνά κατακαιρματίζεται σε τέτοιο βαθμό που να απουσιάζει στο επίπεδο τομής που ελέγχεται. Αν κόψουμε δηλαδή και άλλες τομές, μπορεί να βρούμε βασικά κύτταρα και μπαίνει σε μια λογική που, εντάξει, δεν τελειώνει πουθενά, την προσπάθειά σου να κάνεις έτσι την ακριβέστερη δυνατή διάγνωση. Όλα αυτά είναι καθημερινοί προβληματισμοί. Εδώ βέβαια, αν δεν σου γεμίζει πολύ το μάτι η ατυπία και ούτε θες να το πεις σε ενδοπορικό καρκίνωμα, βασικά κύτταρα έχει, να βλέπουμε εδώ το P63, ούτε θες να το πεις υψηλό βαθμή πίνη, ούτε θες να το πεις ενδοπορικό καρκίνωμα λόγω τους όχι τόσο σύνθετης αρχιτεκτονικής, υπάρχει και η λύση του άτυπου ενδοπορικού σχηματισμού. Έτσι. Οι σχετιζόμενοι, ας πούμε, άτυποι ενδοπορικοί πολλαπλασιασμοί. Άτυπος ενδοπορικός πολλαπλασιασμός κάνει αυτούς εδώ τους ρυθμούς. Εντάξει, δεν είναι διαιθητική. Το υπόλοιπο κομμάτι το διαιθητικό σε άλλες θέσεις ήταν προτύπου 3, οπότε έδινε ένα σκορ 6 κατά γκλίζον. Οπότε λες τώρα, η διαβάθμιση της κακοήθειας είναι αποκλειστικά στη μορφολογία και δεν έκανες ανοσοϊστοχημική κρόση, θα έδινες στη συγκεκριμένη θέση, αυτό θα το έπαιρνες ότι είναι, ας πούμε, κυψελιδικό πρότυπο 4, ιθμοειδές, οπότε θα πήγαινε 7 το σκορ και θα έχεις μέσα το 4 σαν να ήταν διαιθητικό. Αλλά αυτό έχει βασικά κύτταρα, οπότε δεν είναι το διαιθητικό στοιχείο. Έτσι. Έχει δηλαδή σύνθετες δομές, έχουμε ένα προβληματισμό πάνω σε αυτό, να τους πούμε αυτόν τον άτυπο, έτσι, ενδοπορικό πολλαπλασιασμό, να το κρατήσουμε δηλαδή 3 και 3, 6, σε σχέση με τον... και να είναι δίπλα έχει και άτυπο ενδοπορικό πολλαπλασιασμό. Είναι ένας προβληματισμός, ομολόγω. Είναι ένας προβληματισμός. Οφείλουμε πάντως την ύπαρξη των ρυθμοειδών δομών, είτε είναι ενδοπορική, είτε είναι διαιθητική, να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα στην ιστολογική μας έκθεση. Να λοιπόν και έτσι κάποιες δομές που είναι και δεν είναι σύνθετες και τα λοιπά, και εφόσον έχουν βασικά κύτταρα μπορεί να καλυφθούν περιγραφικά με τον όρο άτυπος ενδοπορικός πολλαπλασιασμός. Πιο πάνω από το πιν αλλά λιγότερο από το ενδοπορικό καρκίνωμα. Έτσι, ο άτυπος ενδοπορικός πολλαπλασιασμός. Το ERG μπορεί να μας βοηθήσει έτσι με τους μάρτυρες που βγαίνουν στα ενδοθύλια και σε, βλέπω εδώ και σε λεμφοκύτταρα, βλέπουμε εδώ πέρα διασταλμένους πόρους και τα λοιπά. Σύνθετη βέβαια, πολύ σύνθετη δομή. Αυτό πηγαίνει βέβαια για ενδοπορικό καρκίνωμα. Έτσι. Και μπορεί η έντονη χρώση του ERG, η πυρηνική, να μας συνδράμει σε αυτήν την διάγνωση. Η διαφοροδιάγνωση τώρα του ενδοπορικού καρκινώματος και της υψηλόβαθμος PIM, οι διασταλμένοι αδένες και τα λοιπά, πάνω από 6 αδένες του ενός χιλιοστού, οι διάμετροι, διπλάσιοι εκείνος,
εκείνων των αδένων περιφερικής ζώνης, ο ενδαυλικός πολλαπλασιασμός κακοήθων κυττάρων που καταλαμβάνουν πλήρως τον αυλό, η φαγεσορική νέκτωση, όλα αυτά είναι υπερενδοπορικό καρκίνωμα και ίσως και κάποια ελάσσονα κριτήρια. Και πριν περάσουμε στο επόμενό μας κεφάλαιο που το βλέπουμε εδώ και είναι το πιν, να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι πάλι αυτά που είπαμε για το ενδοπορικό καρκίνωμα, τον προβληματισμό που πρέπει να μας μείνει, αφού τα είπαμε όλα αυτά, έτσι. Όταν είναι λοιπόν αμυγές, το ενδοπορικό δεν διαβαθμίζεται κατά γκλίζον, απλώς γίνεται κάποιο σχόλιο ότι μπορεί αλλού να υπάρχει διαιθητικό καρκίνωμα και μάλιστα πιθανότερα υψηλό βαθμό κακοήθειας. Ενώ όταν υπάρχει σχετιζόμενο με το ενδοπορικό καρκίνωμα διαιθητικό καρκίνωμα, η επίσημη σύσταση είναι να συμπεριλαμβάνεται στον αθρηστικό βαθμό κατά γκλίζον, να μπαίνει μέσα στο γκλίζον σκορ δηλαδή, και να προσμετράται στο ποσοστό που καταλαμβάνει το ποσοστό, το πρότυπο της υψηλόβαθμης κακοήθειας. Με την αναφορά τι σημαίνει ενδοπορικό καρκίνωμα, έτσι. Αντίθετα, η άλλη εταιρεία δεν θέλει το βαθμό κακοήθειας του ενδοπορικού να μπαίνει μέσα στον αθρηστικό βαθμό κακοήθειας, αλλά πάντα αναφέρει και αυτή χωριστά την ύπαρξή του. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας μείνει για το τι θα κάνουμε όταν είναι το υπάρχει ενδοπορικό καρκίνωμα, όπως επίσης, και πότε χρειάζεται η ανοσοϊστοχημία, και αυτό είναι πολύ βασικό, πότε χρειάζεται η ανοσοϊστοχημία για τη διάγνωσή του. Μπορείτε τα slides, το κείμενό τους, να το μελετήσετε όπως είπαμε, στα αρχεία διαφανειών από τις πληροφορίες του παρόντος καναλιού. Μέσω του συνδέσμου αυτού να πάτε να μελετήσετε αναλυτικά αυτόν τον προβληματισμό πάνω στο ενδοπορικό καρκίνο. Ας περάσουμε τώρα στην πιο απλή αρχιτεκτονική της υψηλόβαθμης πιν, εδώ με ένα πρότυπο εξιφυσανωτό και τμηματική προσβολή του αδένα, η στιβάδωση των πυρήνων, οι άτυποι πυρήνες συχνά με το προβάλλον πυρήνιο κυρίως προς τη μεριά της βασικής μεμβράνης, μικροθυλώδες πρότυπο, θυσανωτό, ακόμα και ιθμοειδές, αλλά στο πιν καμιά φορά φαίνεται η ορίμανση, δηλαδή δεν το λέμε εύκολα άτυπο ενδοπορικό πολλαπλασιασμό ή ενδοπορικό καρκίνωμα, γιατί οι πυρήνες των κυψελιδικών κυττάρων, τους βλέπετε εδώ στρογγυλοί, στρογγυλοί και ωραίοι, πάντα μιλάμε για αλλιώς κυψελιδικών κυττάρων, όταν μιλάμε για ενδοπορικό καρκίνωμα, άτυπο ενδοπορικό πολλαπλασιασμό, υψηλόβαθμη προστατική ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία. Εδώ πέρα είναι πιο όρημη, είναι το φαινόμενο της ορίμανσης, το οποίο δεν θα τέριαζε ούτε με τον άτυπο ενδοπορικό πολλαπλασιασμό, ούτε με το ενδοπορικό καρκίνωμα, πόσο δε μάλλον. Καμιά φορά στο πιν, το ιθμοειδές, αυτό το σπάνιο βέβαια πιν, το βλέπουμε. Η υπερχρωμία επίσης είναι ένα στοιχείο στους πυρήνες τους άτυπους της υψηλόβαθμης προστατικής ενδοεπιθυλιακής νεοπλασίας, η οποία έχει ουσιώδη κυταρική ατυπία για να ξεχωρίζει από άλλες έτσι καλοήθεις δομές παρόμοιας αρχιτεκτονικής. Το ανεστραμμένο, να το θυμόμαστε και αυτό, το πιν έχει έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό μορφολογικό πρότυπο με αυτούς όλους εδώ τους πυρήνες που είναι εδώ μπροστά στην αυλική επιφάνεια, το ανεστραμμένο λοιπόν, η ανεστραμμένη υψηλόβαθμη προστατική ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία. Αυτό τώρα σε πείθει, δεν σε πείθει για την ατυπία του την πυρηνική. Το αρχιτεκτονικό του πρότυπο είναι θυσανωτό βέβαια, όπως είναι οι καλοήθεις αδένες του προστάτη και πολύ συχνά η κίνη με το πιν. Οριακή περίπτωση προκειμένη, η προηγούμενη, εδώ, αυτοί εδώ οι μικροί αδένες, ακόμα και αν δεν βγάζουν βασικά κύτταρα στην ανοσοϊστοχημία, μην τους θεωρήσουμε διαιθητικούς, γιατί είναι όλος παρακείμενοι στο πιν, οπότε μπορεί να είναι προεκβολές της πιν. Αντίθετα, αυτοί εδώ οι αδένες, αν δούμε ότι στερούνται παντελώς βασικού κυταρικού στίχου, επειδή είναι αρκετά μακριά από την αιστεία της πιν, στοιχειοθετούν διάγνωση καρκινώματος έτσι, κυψελιδικού προτύπου 3. Καταγκλίζουν. Να, αυτοί εδώ οι κοντινοί, να, εδώ βλέπετε έχουν και βασικά κύτταρα ακόμα, γιατί είναι ουσιαστικά προεκβολές του πίνα. Ακόμα και αν λείπαν όμως τόσο κοντά, δεν βάζουμε διάγνωση καρκίνου. Λέμε έτσι ότι είναι ένας άτυπος μικροκυψελιδώδης πολλαπλασιασμός, όλος παρακείμενος εστίας υψηλόβαθμης προστατικής ενδοεπιθυλιακής νεοπλασίας. Να, εδώ όταν είναι τώρα πάρα πολλές οι εστίες του πίν, εδώ έτσι και κάπως συνοστίζονται, έχουν μια τέτοια τάση, δείτε πόσες πολλές είναι εδώ. Να, που καμία εξ αυτών τελικά δεν ήταν πιν, παρότι φαινόταν έτσι.
γιατί δεν έχει καμία εξ αυτών βασικό κυταρικό στίχο. Άντε να πούμε ότι βγάζει και την... το ΕΡΓ είναι εδώ, άσον το ΕΡΓ. Ένα δείκτη που υπό ορισμένες προϋποθέσεις βοηθάει στη διάγνωση του καρκίνου. Όλα αυτά εδώ που φαινόντουσαν πιν λοιπόν είναι ένα δίκιν πιν καρκίνωμα, το οποίο είπαμε μπορεί το κύτταρό του να είναι είτε κυψελιδικό, στρογγυλός πυρήνας, είτε πορογενές με επιμήκη κυονοειδή κατά κάποιο τρόπο πυρήνα. Να λοιπόν, οι συνοστιζόμενοι καρκινικοί σχηματισμοί που εμιμούνται το πιν, εδώ κατακερματισμένοι, εδώ με κάποιες θηλές ομολογουμένως απλές, και εδώ με την πλήρη απώλεια βασικού κυταρικού στίχου και την έκφραση βέβαια της ρακεμάσης πρέπει να είναι αυτή βέβαια. Τι ρακεμάσης, κάποιος εξ αυτών συνυπουρική της διαγνώσεως. Και φυσικά μην ξεχνάμε το κυψελιδικό καρκίνωμα το πρότυπο 4 που έχει τους ιθμοειδείς σχηματισμούς, το διθητικό καρκίνωμα δηλαδή, και τους στρογγυλούς πυρήνες των κυψελιδικών κυττάρων που εδώ πέρα είναι κακοήθεις, έτσι. Αυτό είναι το πρότυπο 4. Το ίδιο πράγμα, αν βγάζει βασικά κύτταρα, κυψελιδική μορφολογία, είναι, και βγάζει βασικά κύτταρα, είναι το ενδοπορικό καρκίνωμα. Αν δεν βγάζει, είναι συχνότατα, σχεδόν πάντα, το πρότυπο 4. Εντάξει, με τις επιφυλάξεις που είπαμε, αν κόψεις βαθύτερα και βρεις κανένα βασικό κύτταρο, αυτά δεν οδηγούν τελικά πουθενά. Α, εδώ. Ένα συμβατικό καρκίνωμα σε αυτή τη διαβελώνης βιοψία, αλλά εδώ ένα κάπως διαφορετικού τύπου καρκίνωμα με γνήσιες θηλές που μπορεί να θυμίζει λίγο ενδομητριοειδές καρκίνωμα, κύτταρα που έχουν έτσι μια πιο επιμήκη μορφολογία, άρα δεν είναι κύτταρα κυψελών του προστάτη, είναι κύτταρα πόρων, που κάποια από αυτά μπορεί να διατηρούν βασικά κύτταρα που είπαμε κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε, γιατί δεν υπάρχει ενδοπορικό καρκίνωμα από κύτταρα πόρων, είναι ένα πορογενές καρκίνωμα εδώ, που ακόμα και αν κρατάει κάπου βασικά κύτταρα συμπεριφέρεται σαν διηθητικό, οπότε δεν γίνεται μνήμα ότι κρατάει βασικά κύτταρα για να μπλέξουμε ακόμα περισσότερο την ορολογία. Το πορογενές καρκίνωμα δηλαδή, ενώ εδώ συνυπάρχει το κυψελιδικό, όπως συχνά συμβαίνει. Να το, σύνθετη αρχιτεκτονική των θυλών, ενώ εδώ και ιθμοειδές πρότυπο, μπορεί να είναι και συμπαγές, και πάντα σε χαμηλά διαφοροποιημένα καρκινώματα, ένα NKX31 πιστοποιεί ότι πρόκειται για καρκίνωμα του προστάτη αδένα. Έτσι, το ξεχνάμε ποτέ. Μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι άλλο, κάτι ένα ουροθυλιακό. Θα μου πείτε αυτές οι θηλές μοιάζουν ουροθυλιακό. Εντάξει, δεν μοιάζουν, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Α, εδώ. Να το. Ο επιμήκης πυρήνας που είναι του πορογενούς καρκινώματος, η σύνθετη αρχιτεκτονική, εδώ ιθμοειδής, θα μπορούσε να ήταν και συμπαγής. Τα βασικά κύτταρα μπορεί κάπου να τα δούμε, αυτό όμως δεν αλλάζει σε τίποτα τη διάγνωση του πορογενούς καρκινώματος, η οποία φυσικά διαβαθμίζεται κατά γκλίζον, το πορογενές καρκίνωμα είναι γκλίζον 4 ή 5, εξ ορισμού έτσι ψηλόβαθμης κακοήθειας. Το βλέπουμε εδώ να προβάλλει με το θυλώδες του στοιχείο ενδοουρυθρικά. Ναι, και καμιά φορά το πρωτογενές, το πορογενές αδενοκαρκίνωμα, εκεί στους μεγάλους περιουρυθρέους πόρους, κοντά στο σπερματικό λοφίδιο, που βλέπαμε και πριν έτσι με το πυκνό έκρημα, μπορεί να είναι μια πολύ εντοπισμένη νόσος, εξωφυτική, η οποία σε αντίθεση με το κλασικό πορογενές καρκίνωμα του προστάτη, μπορεί να έχει καλή πρόγνωση. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Να εξορμάται εξ αρχής κεντρικά έτσι σε αυτούς τους μεγάλους πόρους δίπλα από το σπερματικό λοφίδιο, να μην συνδυάζεται με το συμβατικό, το κυψελιδικό καρκίνωμα. Είναι σπάνιες περιπτώσεις που είναι μεν πορογενές, αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Είναι κάποια μορφή εντοπισμένου, ας πούμε, πορογενούς αδενοκαρκινώματος μέσα σε μεγάλους κεντρικούς περιουρυθρέους πόρους, που απλώς και με την εκτομή τους μπορεί να πετύχει στη θεραπεία, αλλά είναι πολύ επισφαλές να το πεις αυτό το πράγμα ότι δεν χρειάζεται να βγει ολόκληρος ο προστάτης κτλ. Πάρα πολύ δύσκολο. Εκ των υστέρων το λες. Α, κάτι ενδιαφέρον, αυτό να το δούμε εδώ γιατί έχει κάποια σημασία. Μεγάλοι αδένες με επιθύλιο πόρων, δηλαδή επιμικισμένους πυρήνες. Μπορεί να είναι δίκιν πιν καρκίνωμα. Αλλά το δίκιν πιν καρκίνωμα που εικονίζεται εδώ έχει χωριστούς τους
καρκινικούς, ας πούμε, αδένες, με κάποιες δομές που μπορεί να θυμίζουν ίσως λίγο θυλές. Είναι πολύ πιο απλή η αρχιτεκτονική εδώ. Οπότε θα βάλεις ένα αποκλειστικό πρότυπο 3, ένα σκορ 3 και 3-6, με στιβαδοποιούμενο επιθύλιο, επαναλαμβάνω, αλλά από κύτταρα επιμικισμένων πυρήνων. Δηλαδή, πορογενούς τύπου. Να λοιπόν και μια περίπτωση που ένα δίκην πιν καρκίνωμα έχει τέτοια κύτταρα πόρων και δεν γίνει υψηλόβαθμος κακοήθειας. Αντίθετα όμως με αυτό, που έχει θυλώδη αρχιτεκτονική σαφώς πιο σύνθετη, με διακλαδιζόμενες θυλές, στην οποία φυσικά θα βάλουμε εδώ το πρότυπο 4, έτσι, το πρότυπο 4, γιατί εδώ πρόκειται για ένα πορογενές καρκίνωμα κλασικό. Εντάξει. Θυμίζω λοιπόν, στην περίπτωση που πρωτοπαθή καρκινώματα του προστάτη κάνουν θυλές, σύνθετες και διακλαδιζόμενες, το πρότυπο είναι 4. Είτε σπάνια κυψελιδικό καρκίνωμα, είδαμε μια περίπτωση πριν που λέγαμε τη διαβάθμιση καταγκλίζων το πρότυπο 4, ή συχνότερα πολύ οι θυλές σε πορογενές καρκίνωμα του προστάτη, με σύνθετη όμως αρχιτεκτονική, άρα πρότυπο 4. Σπάνια περίπτωση να είναι δίκιν πιν καρκίνωμα, οπότε το δίκιν πιν είναι πρότυπο 3, καταγκλίζων, και να έχει κύτταρα πόρων. Μια σπάνια περίπτωση που θα μπορούσε αυτό το δίκιν πιν καρκίνωμα, παρότι είναι πορογενές, ας το πούμε έτσι, να έχει 6, σκορ 3 και 3. Ένα όμως θα θυμόμαστε. Το ενδοπορικό καρκίνωμα δεν μπορεί να έχει ποτέ κύτταρα πόρων. Το ενδοπορικό καρκίνωμα έχει κύτταρα κυψελών. Έχει κυψελιδικό κύτταρο. Έτσι. Και φυσικά κρατάει και βασικά κύτταρα στο 99,9% των περιπτώσεων. Ας το πούμε έτσι. Να και το οροθυλιακό. Από την ουρήθρα, συνήθως έρχονται και επεκτείνονται μέσα σε πόρους που κρατάνε το περίγραμμά τους, αλλά καμιά φορά μπορεί να διηθούν και το υπόστρωμα, οπότε τότε δεν είναι κατά συνέχεια του επέκταση του οροθυλιακού καρκινώματος από την ουροδοχοκύστη, είναι σταδιοποίηση καρκινώματος ουρήθρας. Έτσι είναι πια, όταν το βλέπουμε να είναι διηθητικό εδώ. Είναι ταυ 2 δηλαδή, δεν είναι ταυ 4, ότι έρχεται από πάνω από την ουροδόχο κατά συνέχεια του, πάει μέσω του επιθυλίου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τα οροθυλιακά κύτταρα, φυσικά δεν βλάπτει να τα αποδείξουμε ότι είναι οροθυλιακά, σε τίποτα δεν βλάπτει. Να κάνουμε ένα γκάτα 3 λαμβάντας υπόψη ότι μπορεί άμα είναι χαμηλά διαφοροποιημένο να μην είναι το γκάτα 3 τόσο πολύ θετικό. Επίσης άλλες δείκτες οροθυλιακής διαφοροποίησης, δεν ξέρω τι εμπειρία έχουμε στη θρομβομοντουλίνη ή στην ουροπλακίνη, P63, κερατίνη 5-6, κερατίνες 7-20, αυτά δεν βγαίνουν στον προστάτη. Να δούμε λοιπόν την επιθυλιακή φύση των κυττάρων, έτσι τα κάνουμε, έχουν αυτές τις φωλιές, μην βιαστούμε αυτά να τα δώσουμε χαμηλά διαφοροποιημένα κυψελιδικά καρκινώματα προστάτη και ας τα βλέπουμε στον προστάτη, κυρίως σε υλικοβιοψία, πάντα να μας περάσει από το μυαλό. Να δώσουμε ένα NKX για να δούμε αν αυτά τα κύτταρα είναι του προστάτη, οπότε πάμε για χαμηλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα του προστάτη, ή αν είναι ουροθυλιακά. Και βέβαια έχει μεγάλη σημασία να δούμε κατά πόσον αυτά διηθούν ή όχι για τη σταδιοποίηση, τα κύτταρα αυτά τα ουροθυλιακά, οπότε πάντα βλέπουμε εδώ άλλα κύτταρα που μπορεί να παρεκτοπίζονται από αυτά τα κύτταρα τα ουροθυλιακά, τα πολύ πιο πλειόμορφα που έχουν απικήσει εδώ αυτόν τον αδένα. Και πάντα φυσικά ελέγχουμε τα βασικά κύτταρα να δούμε τι γίνεται, αν είμαστε σε προστατικούς αδένες δηλαδή που έχουν αποκυστεί. Αλλά εδώ βέβαια υπάρχει το περιορισμός ότι ο δείκτης που βάζουμε για τα βασικά κύτταρα δεν πρέπει να βγαίνει για το ουροθυλιακό καρκίνωμα. Δηλαδή, αν βάλουμε την κερατίν 5-6, πρέπει να είμαστε τυχεροί να βάφει μόνο τα βασικά κύτταρα, που τα βάφει και αυτή στον προστάτη, τα βασικά κύτταρα των αδένων του προστάτη, και να είμαστε τυχεροί να μην βγαίνει στα ουροθυλιακά κύτταρα, γιατί αλλιώς δεν θα ξέρουμε τι εκφράζεται πού. Ας πούμε το P63 μπορεί να βγαίνει στο οροθυλιακό, να βγαίνει και στα βασικά κύτταρα. Δεν μας κάνει για να δούμε αν υπάρχουν βασικά κύτταρα ή όχι. Θέλει λοιπόν προσοχή. Θέλει προσοχή. Βέβαια το GATA3 συνήθως μας αποδεικνύει την οροθυλιακή φύση. Εντάξει. Αν γύρω-γύρω όμως υπάρχουν κύτταρα προστάτη, τα οποία πρέπει να τα σημάνουμε με ένα δείκτη που δεν βγαίνει στα οροθυλιακά κύτταρα του οροθυλιακού μας καρκινώματος, τότε τι θα ξέρουμε. Θα ξέρουμε ότι είναι πόροι που έχουν γεμίσει από ουροθυλιακά καρκινικά κύτταρα ενδοεπιθυλιακός και δεν είναι μπάλες ουροθυλιακών κυττάρων που κατεβαίνουν από το προστάτη, οπότε είναι ταυ 4.
Άρα θέλει κάποια προσοχή αυτό, όταν βλέπουμε έτσι με ομαλό περίγραμμα δομές στον προστάτη. Πρώτα απ' όλα να δούμε αυτά τα κύτταρα που το γεμίζουν, αν είναι προστατικά ή όχι. Αν δεν είναι προστατικά, δηλαδή είναι NKX2 αρνητικά, να δείξουμε την ουροθυλιακά με κάποιον δείκτη, τον GATA3 αν είμαστε τυχεροί, ή τους άλλους δείκτες ουροθυλιακής διαφοροποίησης, αλλά παράλληλα να δούμε αν υπάρχουν βασικά κύτταρα με κάποιον δείκτη που δεν βγαίνει από τα ουροθυλιακά και βγαίνει μόνο στα βασικά κύτταρα, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν είναι TAF4. Δεν έρχεται δηλαδή από πάνω από την ουροδόχο κύτταρα κατά συνέχεια του, αλλά πηγαίνει ενδοεπιθυλιακός μέσω της ουρίθρας. Να δούμε λοιπόν τη σημασία που έχει, τις συστάσεις. Το ηθμοειδές πιν, πρέπει να λέμε πόσα κύλινδρη στη βιοψία μας το έχουν, πόσα κύλινδρη, να έχουν μια έκταση δηλαδή πόσο εκτεταμένο είναι. Αν βλέπουμε ενδοπορικό καρκίνωμα και αλλού έχουμε το διαιθητικό, το ενδοπορικό μπορεί να το κάνει έτσι πιο επιθετικό. Αν έχουμε ενδοπορικό καρκίνωμα και έχουμε αλλού διαιθητικό καρκίνωμα, αλλά είναι προτύπου 3, τότε η πρόγνωση είναι δυσμενής. Είπαμε ότι πρέπει να το αναφέρουμε οπωσδήποτε ότι υπάρχει και τη σημασία του με λόγια, άσχετα τι θα κάνουμε με το σκορ. Αν έχουμε και το ενδοπορικό, σίγουρα θα κάνουμε αναφορά για τη σημασία της διάγνωσής του και την επιθετικότητα που μπορεί να έχει. Και ο άτυπος ενδοπορικός πολλαπλασιασμός, σαν ενδοπορικό καρκίνωμα, αντιμετωπίζεται και αυτό. Οι μελέτες που μελετήσαμε, οι παράμετροι που μελετήσαμε, η υψηλόβαθμη πίν, η πρόδρομη αλλίωση του καρκίνου, έτσι. Εδώ δεν θεραπεύεται ουσιαστικά, απλώς οι παράμετροι που πόσο εκτεταμένο είναι, να δούμε πότε θα επαναλάβουμε τη βιοψία. Ο διαιθητικός καρκίνος φυσικά είναι πρότυπο 4, πηγαίνουμε για χειρουργείο εφόσον δεν έχει διασπαρεί εκτός του αδένα. Το πρότυπο 3, αν είναι περιορισμένο και είναι αμυγός 3, σκεφτόμαστε να μην χειρουργήσουμε και να γίνει μια ενεργός παρακολούθηση. Ο διαιθητικός καρκίνος φυσικά, άμα είναι 4 ή 5 και ο πορογενής, εξορισμού είναι 4 ή 5 ο πορογενής, είπαμε. Οπότε φυσικά αντιμετωπίζεται όπως ο κυψελιδικός υψηλόβαθμης κακοήθειας. Και το ενδοπορικό καρκίνωμα είναι κατά κανόνα όψιμη διασπορά προστατικού καρκίνου, άρα υπάρχει αλλού συνηθέστατα διαιθητικό καρκίνωμα και μάλιστα συχνότερα υψηλόβαθμης κακοήθειας. Οπότε τότε, αν το βλέπουμε σκέτο και δεν συνυπάρχει διαιθητικό συστατικό, να δούμε τι θα κάνουμε όπως είναι του υψηλής κακοήθειας, γιατί δεν παίζει το σενάριο να είναι πρότυπο 3, άπαξ και υπάρχει τέτοιο συστατικό, είναι υψηλόβαθμης κακοήθειας, είτε αντιμετωπίζεται σαν καρκίνος να είναι, είτε επαναλαμβάνεται η βιοψία για να φανεί το διαιθητικό καρκίνωμα. Και αυτά που είπαμε έτσι λίγο να τα δούμε σαν ένα τεστ. Σύνθετες έτσι δομές, δεν μπορείς να τις πεις αυτές πιν, νέκρωση έχουν μέσα κτλ. Παρόλα αυτά έχουν βασικά κύτταρα, P63 θετικά. Καλά, τη ρακεμάση είτε την έχουν είτε δεν την έχουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Είπαμε τη χρήση της ρακεμάσης, είναι για το πρότυπο 3 του καρκίνου και υπό προϋποθέσεις. Το ενδοπορικό καρκίνωμα λοιπόν. Εδώ πιο απλά τα πράγματα, αλλά με προβάλλοντα πυρήνια εδώ στα βασικά κύτταρα και τη στιβάδωση βέβαια που κάνει το υψηλόβαθμο πιν και τη διατήρηση των κυττάρων, αλλά πολύ πιο απλή αρχιτεκτονική και από το ενδοπορικό καρκίνωμα και από τον άτυπο ενδοπορικό πολλαπλασιασμό. Και τα τρία βέβαια αλλοιώσεις κυψελιδικού κυττάρου. Εδώ τώρα βλέπουμε πάρα πολλές εστίες να συνοστίζονται κατά κάποιο τρόπο, σίγουρα μοιάζουν με πιν, αλλά είναι έτσι συνοστιζόμενες, κάπως άτσαλα διατάσσονται ως προς το υπόστρωμα. Μόρ, δεν τις βάφουμε, να δούμε και με τη γερατίνη 903 που στερούνται παντελώς βασικού κυταρικού στίχου και με τη ρακεμάση που εδώ την εκφράζουν έντονα και θετικά. Οπότε ταιριάζει αυτό για το πρότυπο 3 που είναι αυτό το αδενοκαρκίνωμα δίκιν πιν, έτσι. Αδενοκαρκίνωμα λοιπόν δίκιν πιν, εν προκειμένου πρέπει να είναι, για να δούμε τα κυταράκια, είναι από κύτταρα πόρων, είναι από κύτταρα κυψηλιδικά, δείτε ποια υπερτερούν. Τα κύτταρα πόρων πρέπει να υπερτερούν τα επιμήκη, τα κυονοειδή, στα κυψηλιδικά τα στρογγυλά. Γιατί είπαμε ότι το αδενοκαρκίνωμα δίκιν πιν, με την απλή σχετικά μορφολογία του, έτσι που την αφήνει ακόμα στο πρότυπο 3, μπορεί να είναι και από κύτταρα πόρων και από κύτταρα κυψελών. Εδώ φυσικά είναι κυψηλιδικό, να είναι ενδοπορικό.
μπορούσε τόσο σύνθετο και με την έκρωση εδώ, με σκόνη, αλλά δεν έχει πουθενά βασικά κύτταρα, οπότε προφανώς είναι ένα συμβατικό κυψελιδικό καρκίνωμα, κυψελιδικό από κυψελιδικά κύτταρα, τέσσερα λόγω των ιθμοειδών που είπαμε αναφέρονται και χωριστά, αλλά και πέντε λόγω της φαγεσορικής νέκρωσης εν προκειμένου και πιθανώς εδώ και της συμπαγούς διαμόρφωσης. Και αυτό εδώ, το ξαναείδαμε με τις γνήσιες θηλές, τα επιμικισμένα κύτταρα, έτσι, νάτες, οι θηλές, οι γνήσιες, και συμβατικό κυψελιδικό, συνυπάρχον, αλλά και πορογενές καρκίνωμα, στο οποίο αγνοούμε, αφόσον πιστούμε ότι είναι πορογενές καρκίνωμα, ότι σύνθετη αρχιτεκτονική του, τις θηλές, τις συμπαγείς περιοχές, τις ιθμοειδείς περιοχές, τα κυλινδρικά κύτταρα, δεν με νοιάζει αν έχει βασικά κύτταρα, δεν λέω ούτε ενδοπορικό ούτε τίποτα, είναι πορογενές καρκίνωμα. Και συχνά συνυπάρχει με το κυψελιδικό, εδώ και τα δυο φυσικά είναι υψηλόβαθμης κακοήθειας, γιατί οι θηλές είναι έτσι σύνθετες, διακλαδιζόμενες, σε τίποτα δεν θυμίζουν το πρότυπο 3. Ωραία. Α, να και αυτές οι φωλίτσες, μην βιαστούμε να τις πούμε πρότυπο 5, καταγκλίζων, διότι εδώ πέρα παίζει το ουροθυλιακό καρκίνωμα που είπαμε, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, να δώσουμε δείκτες ουροθυλιακής διαφοροποίησης, να δείξουμε ότι αυτά τα κύτταρα είναι αρνητικά στον δείκτη προστατικής διαφοροποίησης, στον NKEX31. Και αν είναι πολύ ομαλό το περίγραμμά τους, να είμαστε τυχεροί να δούμε ένα δείκτη που βγαίνει στα βασικά κύτταρα των προστατικών αδένων, αλλά δεν βγαίνει στο ουροθυλιακό καρκίνωμα, για να πιστοποιήσουμε ότι δεν είναι τα 4, αλλά πιθανώς να είναι ενδοεπιθυλιακή, μέσω της προστατικής ουρήθρας, δηλαδή απικισμός των προστατικών αδένων, αλλά αυτό φυσικά δεν είναι πάντα εφικτό να γίνει αυτή η διαφοροδιάγνωση. Όπως τονίσαμε και προηγουμένως, θα θέλαμε ένα δείκτη να δείχνει τα βασικά κύτταρα του προστάτη, αλλά όχι τα ουροθυλιακά που είναι μέσα. Τα ουροθυλιακά που είναι μέσα θα έπρεπε όμως να δείξουμε ότι είναι ουροθυλιακά, αν είμαστε τυχεροί με τον GATA 3, που είναι ένας ωραίος δείκτης. Αυτά λοιπόν ήταν οι εικόνες που σχολιάσαμε στο μάθημα των ειδικευωμένων, που αναγκάστηκα σήμερα να το κάνω και μόνος μου, σαν κονσέρβα, σαν μονότερμα, αλλά ήταν πιστεύω ενδιαφέρον. Πήρατε ρεθίσματα και μπορείτε τώρα να δείτε από τις πληροφορίες του καναλιού τους αντίστοιχους συνδέσμους και τα επικαιροποιημένα θέματα παθολογικής ανατομικής για να διαβάσετε για τη διαβάθμιση καταγκλίζων στα διάφορα υλικά του προστάτη, αλλά και στα αρχεία διαφανειών του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου, για να ψάξετε να βρείτε αυτές τις διαφάνειες μέσα σε όλα τα αρχεία που βρίσκονται στην ενότητα γεννητικό άρνος και να έχετε έτσι μια πλήρη εικόνα σαν άτλαντας της παθολογικής ανατομικής του προστάτη αδένα. Καλή μελέτη!